Λοιπόν, κλείνουμε. Αυτά για σήμερα. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας και απόψε. Τελευταίος μπαλαντήρι αυτή την εβδομάδα. Θα πούμε και πάλι την επόμενη Τρίτη τώρα. Περάσει 25 Μαρτίου. Να πάμε να φάμε τον μπακαλιάρο μας. Ευχαριστούμε και τον Γιάννη Ζάτση που ήταν μαζί μας τις τελευταίες 2 ώρες. Εσείς δεν πάτε πουθενά. Ακολουθεί η ζούγκλα με τον Γιώργο Ζαγόρα. Έτσι φυσικά. Τελευταία ζούγκλα και για αυτή την εβδομάδα. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Τα λέμε και πάλι από την ερχόμενη Τρίτη. Και τώρα όλοι και όλα στο πέναλτι. Ο Γιώργος Ζαγόρας στο μικρόφωνο του Λίμπερο 104 και στο e-pavlaradio.gr. Όχι το πέναλτι ρε Γιάννη. Δεν πειράζει, εντάξει φίλε. Αστοχία, πώς το είχατε. Okay, δοκάρι, ναι, δοκάρι. Okay. Λοιπόν. Μεγάλη επιτυχία που είμαστε εδώ, θα πω εγώ. Αλήθεια είναι και αυτό. Μετά αυτό που ζήσαμε φτάνοντας στο ραδιόφωνο. Είμαι στο γραφείο μέσα. 9 και 4. Βλέπω το κινητό σου αριστερά, επειδή μόνο ήμουν στον υπολογιστή. Βλέπω τον υπολογιστή. Λέω: δεν είναι για καλό αυτό το τηλεφώνημα. Λέω: φοβήθηκα μήπως δεν ερχόταν. Πλησιάσαμε και σε αυτό, βέβαια. το σηκώνω, ρε παιδί μου, λέει: είσαι στο ραδιόφωνο. Του λέω: ναι. Λέει: βγες έξω. Εγώ είμαι μεταξύ σαν γνωστό κοιλιόδουλο. Φαντάζομαι θα ανοίξω την πόρτα και θα βρω κάτι σε φαγητό που θα μου έχει κάνει έκπληξη. Δεν βλέπω όμως κάτι έξω συνέδουσα σύνταξη. Πηγαίνω προς τα έξω και ανοίγω, λέει βγες έξω την πόρτα κτλ. Και βλέπω το ασανσέρ να έχει κολλήσει λίγο πριν φτάσει στον έκτο όροφο. Στο μεταξύ. Και ο Νίκος να λέει είμαι μέσα. Ρε παιδί μου, πολλές φορές ξέρεις, κάνεις κινήσεις μηχανικά. Δηλαδή δεν καταλαβαίνεις ακριβώς γίνεται. Δηλαδή εγώ έχω τα ακουστικά στα αυτιά, ακούω μουσική και μάλιστα δεν κοιτούσα το καθρέφτη. Και ακούξε την κίνηση του ασανσέρ ότι έφτασε και πάω να βγω. Και βλέπω τα λαμπάκια να αναβοσβήνουν μέσα. Και λέω: όπα, τι γίνεται, δεν ανοίγει. Βάρεσε μπιέλα. Στο μεταξύ, την άλλη φορά που είχε πέσει το ρεύμα. Ναι. Που είχα φτάσει στον πρώτο όμως, ήμουν κάτω και το ματζούσι μου άνοιξε. Ναι. Έπεσε και σκοτάδι μέσα στο τέτοιο. Και λέω: εντάξει, έπεσε το ρεύμα, ρε φίλε. Okay. Περιμένουμε. Mm. Εντάξει, γενικά δεν έχω θεμόκλειστοφοβίες και όλα αυτά. Γενικά έχω λίγο άγνοια κινδύνου, να ξέρει, σε δύο καταστάσει. Okay. Λοιπόν, εδώ όμως το φως έκαιγε και λέω. Τζαμπαγέ λάμπα. Τώρα ρε παιδιά εδώ πέρα, δηλαδή κολλήσαμε. Εντάξει, εγώ νομίζω ότι είχαμε φτάσει πάνω κανονικά. Ναι. Αλλά τελικά δεν είχαμε φτάσει και μετά από λίγο ξεκόλλησε μετά από 2-3 λεπτά ταλαιπώρηση. Εφού ο Παπαδόπουλος, ο αδελφός Παπαδόπουλος, ανεβοκατέβηκε 5ο, 4ο, 3ο, 2ο, 1ο όροφο, τα πάτησε όλα για να ξεκολλήσει τον Ταλαβέρη. Μετά από λίγο ξεκόλλησε. Όλα καλά. Αφού είμαστε εδώ. Έχω πατήσει τα κουμπιά και στου 6 ώρες, έχω φτάσει μέχρι κάτω και μετά το πήρα πάλι και ανέβαινα πάνω. Το ξαναπατώ στο κουμπιά, λέω κάπου θα κατέβει. Φτάνουμε πάνω. Λέμε το Ζάστι, τι θα κάνουμε, θα πάρουμε τηλέφωνο. Ευτυχώς που δεν πήραμε, γιατί το μπλέξιμο που θα τρώγαμε θα ήταν. Πήρε αυτός, ρε! Δεν πήρε. Ναι, ρε, παιδί μου, το προλάβαμε στο τσακ. Ναι. Δεν σήκωσαν. Αφού νομίζω ότι σήκωσαν, ναι, μιλήσαμε, οκ. Ναι. Okay. Ναι. Ναι, και σε κάποια φάση βλέπω το ασανσέρ να κατεβαίνει πάλι κάτω. Ναι. Και βγαίνουμε τα μουσική. Το έχω πάθει με το ασανσέρ τη Σάρξ. Ναι. Που είναι και μεγάλο και ευρύχωρο, έτσι. Μεγάλο. Και άμα θε πέσει, κοιμάσαι κιόλα. Και άμα θε πέσει, κοιμάσαι κιόλα, ναι. Δεν το είχα χρησιμοποιήσει άλλη φορά. Την πρώτη φορά που μπήκα, νομίζω, τη δεύτερη. Τέλος πάντων, εγώ δεν ήξερα ότι το συγκεκριμένο ασανσέρ έχει αισθητήρα το οποίο, άμα πας λίγο μπροστά, κοκαλώνει. Ούτε εσύ το ήξερες. Ωραία, ναι. Άμα αυτό μέσα, άμα πας λίγο μπροστά στην πόρτα, κάτσε μπροστά, κοκαλώνει. Γιατί, ρε φίλε. Και πλησίαζε στον έκτο και εκεί μόλις περνάει τον πέμπτο, λέω κάτσε πάω μπροστά στην πόρτα. Εντάξει. Το κάνεις ρε παιδί μου χωρίς το σκέφτεσαι εκείνη τη στιγμή. Ναι. Σου βγαίνει αυθόρμητ. Και κολλάει το ασανσέρ. Και λέω, πα τι έγινε τώρα. Και παίρνω τηλέφωνο το χωρίς να του λέω, χωρίς να του λέω. Με απόλυτη ψυχραιμία του λέω, να ξέρεις, λέω, μου λέει, πού είσαι, λέω, ασανσέρ. Τι είναι, λέω, κόλλησε. Τι είναι, κόλλησε, λέω, κόλλησε, δεν κουνιέται ρε ασανσέρ. Κολλάει το μεταξύ, φίλε, σε περίπτωση που δεν ξεκολλήσει. Εκείνο το θέμα. Και μου λέει ο Χρήστανθος, που το χρησιμοποιεί πιο συχνά, λέει: κάθεσε μπροστά στην πόρτα, του λέω: ναι, ωραία, φύγε μπροστά στην πόρτα, μου λέει. Και φεύγω μπροστά στην πόρτα, ενεργοποιείται πάλι και ανεβαίνουμε πάνω. Εντυπωσιακό, πραγματικά εκπληκτικό. Είναι λίγο κακή εμπειρία να μείνει στο ασανσέρ. Όσοι το έχετε ζήσει, το καταλαβαίνετε. Όταν κλείνει το φως, ναι, εκεί είναι κακή εμπειρία. Αρχίζει να σφίγγει. Και εντάξει, εγώ ξαναλέω ότι έχω άγνοια κινδύνου και δεν έχω κλειστοφοβικά ζητήματα και τέτοια. Κάποιο κλειστοφοβικό προφανώ και περνάει δύσκολα. Ή κάποιο ο οποίο γενικά είναι αγχώδη. Εμείς στη ζωή μας έχουμε μάθει να μην είμαστε αγχώδεις. Εγώ δηλαδή, ο Νίκος δεν είναι. Ο Νίκος, άμα κάθεται μαζί του 2 λεπτά, θα δείτε το πόδι πηγαίνει πάνω κάτω. Όχι, αυτό δεν είναι θέμα άγχος. Αυτό είναι. Εγώ είμαι γενικότερα σε μια εγρήγορση. Σε μια εγρήγορση. Και αυτό με το δεξί το πόδι είναι ένα τικ το οποίο έχω και το κάνω συνέχεια. Επίσης, το πρόβλημά μου απόψε είναι ότι σε σχέση με χθες πεινάω ακόμα περισσότερο.
Έχω μια μπανάνα εδώ πέρα. Τι την κάνω, Γαλλικό, την μπανάνα, τη βάλω στο. Ωραία, όταν την πα... Δεν είναι ίσια, μην μπερδευτεί. Ε? Μπανάνα κανονική. Γιατί... Δεν είναι ίσια. Και το άλλο δεν είναι πάντα ίσιο, φίλε. Υπάρχουν κάποιοι που λένε. Okay. Αφού μιλήσαμε για τη θρησκεία χθε, για το Άγιο Φω και για τη χοζοβιώτησα, α πάμε λίγο και σε. Η εκπομπή ήταν μνημείο χθε. Ναι. Και βγήκε και θέμα ότι στη χοζοβιώτη θα πηγαίνουν μόνο άντρε, οπότε όντω είναι μια επιλογή. Γίναμε. Ναι, όντω είναι μια επιλογή. Περιμένουμε τι συμμετοχέ, θα πάμε γκρουπάκι όλοι μαζί. Ναι. Εγώ να βάλω να δούμε τη Σλοβακία με την Κροατία. Σλοβακία, Κροατία να βάλουμε να δούμε. Ναι. Δεν είναι αυτό το πιο ενδιαφέρον εφήβο, το Βέλγιο. Κόσμο, όχι, άσε Βέλγιο. Έχει επίση και Αυστρία, Πολωνία βλέπω. Γιατί παίζει ο Μίχαη Κόρχουτ και θέλουμε έχει... να το δούμε. Εδώ γράφει Former Yugoslavic Republic Macedonia. Ναι. Με Λετωνία. 1-0 προηγείται η Former Yugoslavic Republic. Α, μην το λε. Πε Σκόπια, ρε Νίκο, να τελειώνει, μάντε. Να μην την πω με τη νέα συνταγματική του ονομασία. Δεν είναι Σκόπια. Άσε το. Τι είναι, εμά Αθήνα μα λένε. Σκόπια. Σκόπια. Αυτό θα πούμε σήμερα. Αυτό θα συζητήσουμε. Σκόπια. Σκόπια είναι η πρωτεύουσα του, φίλε. Σκόπια! Σκόπια, Σκόπια. Τι είναι Σκόπια. Πρωτεύουσα του, αυτή, μην μπερδεύεσαι. Θα σου λέγα τώρα τι έκανα, αλλά δεν μπορώ να το πω γιατί είναι τηλεφωνικό. Ε, πες, γιατί, τι. Καταρχάς παίζει Κροατία, Αζερβαϊτζάν και Σλοβακία, Ουγγαρία. Πρώτος εσύ το είχες το Σλοβακία, Κροατία σήμερα. Σλοβακία, Ουγγαρία, Μίχα Εκόρκο, του βασικό. Τι μου πει να δούμε Σλοβακία, Κροατία τότε. Ουγγαρία, ρε, ποια Κροατία. Συνέχεια θα βάλω τον Μίχαλ Κόρφου του βασικό τώρα στο Σλοβακία, Ουγγαρία. Ε, φίλε. Γιατί. Και αύριο παίζει. Και, Σαν Μαρίνο, και, με, και μεθα, αύριο παίζει ο Μπάσα, μεθαύριο παίζει η Ελλάδα. Βαλεριάνο δηλαδή. Ε, βασικό δύσκολο. Ούτω ή άλλω βασικό νομίζω. Εντάξει. Καμιά αλλαγή ο Σιώπης μπορεί να μπει. Ποιο παίζει την εθνική ομάδα, τον Λίχτενστάιν. Ένα καλό φίλο και συνάδελφο ανέβασε και στο αεροπλάνο που πηγαίνει προ την Ελβετία. Είναι εκπληκτικό. Και την Τρίτη παίζει με την Βοσνία εκτό έδρα πάλι. Δύσκολο ξεκίνημα για την ομάδα του. Το Λιχτενστάιν τώρα εντάξει, φίλε. Όχι για, για τη Βοσνία, λέω. Καλά, πότε... είμαστε Ευρώμα, ναι, καλά, εμεί είμαστε ικανοί να πάμε και αύριο μεθαύριο και να κάνουμε καμιά γκέλα. Τίποτα, κάτι άλλο. Λοιπόν, και πώ θα πάμε σήμερα, Νίκο Παδόπουλε. Για πε. Γιάννη, θα φάμε. Πού από καφενείο το φυλάκι. Γουστάρι! Παγκόσμια μέρα πίεση σήμερα, Νίκο. Παγκόσμια μέρα πίεση. Γίνεται στρελή στο πανηγύρι το πρωί. Έχει πολύ χαβαλέ. Social media. Μπορούμε, πιστεύω, μέχρι τις 12 στα διαλύματα να τα αξιοποιήσουμε και να γράψουμε ο καθένας μας ένα ποίημα. Να παγγέλουμε ρίτσο. Όχι, να γράψουμε ένα ποίημα, ρε παιδί μου, τη στιγμή. Ελεύθερο. Κύδη μουλά. Ελεύθερο, ρε παιδί μου, ο καθένας ό,τι θέλει, ό,τι λέξη χρησιμοποιεί, ό,τι γουστάρει. Και να το απαγγείλουμε στον αέρα. Μέχρι τις 12. Με τι θυματολογία. Σιγάρι, Νίκο, σιγάρι, αγόρι μου, σιγά, θα κοιμηθούμε. Με τι θυματολογία, ρε. Σιγά. Οτιδήποτε. Ε, πώ είναι το οτιδήποτε, ρε φίλε. Ωραία, θε να βάλουμε θυματολογία. Για να μπορούμε να έχουμε. Ναι. Συγκεκριμένη σκέψη, καταλαβαίνετε. Κοίτα, η ποίηση. Ναι. Είναι μία έκφραση, όχι βασικά μία έκφραση, είναι ένας τρόπος να εξωτερικεύεις το πάθος. Τι λέει, το πάθος σου, ρε παιδί, μια διάφορα. Το πάθος σου πρώτα απ' όλα για τη ζωή, το πάθος σου για τον έρωτα, το πάθος σου για το οτιδήποτε. Σ' άρεσε. Κατάλαβες. Ναι. Να βλέπω για κάτι άλλο. Έτσι. Και αν έχεις δει το κύκλο των χαμένων ποιητών, θα μπορούσε να αντιληφθείς ακόμα. Είναι πολύ ωραία, να τη δεις. Με τον Ρόμπι Βίλιαμς. Με τον Ρόμπιν Βίλιαμς. Θεός χωρίστα. Ο Ρόμπι ζει ακόμα. Παραδόξος. Παραδόξος ζει με τη ζωή που κάνει. Είναι η αλήθεια. Πώς δεν πήγαμε σε γίνοντο live, πώς κοιμηθήκαμε. Μπορούμε να βάλουμε αποσπάσματα από ταινίες ή σειρές που πραγματεύονται με την ποίηση. Ναι, ας πούμε να βάλουμε το γνωστό απόσπασμα σε παράδειγμα με τη Δήμητρα που λέει Μικίνες, 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 είστε από εκείνες που μου αρέσουν πολύ. Θα πάω με το φίλο μου το Σπύρο, να κάνω ένα γύρο, να φάω και ένα γύρο. Αυτό. Ή μια ταινία με τον Σωτήρη Μουστάκα, δεν θυμάμαι τώρα πώς λεγόταν, που το έπαιζε κουλτουριάρης και της ποιής για να λύσει μια γκόμενα. Δεν την έχεις δει. Τι, βουτσά είπες. Όχι βουτσά ρε, Μουστάκα. Μουστάκα, έρευνα, ο Μουστάκας έχει παίξει σε πάρα πολλές ταινίες βιντεοκασέτες, τις οποίες πού να τις θυμάσαι τώρα, εντάξει, μία προς μία. Γιάννη! Επίσης μπορούμε να θυμηθούμε τη βραδιά ποίησης με την Σάσα με το «Είσαι ποτάμι μια θάλασσα είμαι» και πάμε και φίλε, αυτό ρε φίλε. Πάτα τέτοιο Dolce Vita στο YouTube. Άστρε φίλε τώρα το Ιτσόνι, μην το άστρε προς τα διάλειμμα τώρα, μην το δάνε πολύ στον άνθρωπο. Έλα ρε, τώρα τι, ένα λεπτό θα κάνεις. Dolce Vita ποίηση. Που τους είχαν μαζέψει όλους στο σπίτι και είχε πάει εκείνος ο... Το «Είσαι ποτάμι μια θάλασσα είμαι» δεν είναι για αυτό. Το είχε πει μετά.
Όχι, τότε σε εκείνο το πλαίσιο ήταν, προσπαθούσε να το ρίξει. Όχι. Η Σάσα προσπαθούσε να ρίξει τον ποιητή. Στη Χριστίνα, η Χριστίνα έχει φύγει ο Αντώνης Φαντάρος και θέλει να του στείλει γράμμα. Του στέλνει. Πες το, τη στέλνει ο Αντώνης εκείνο το θρυλικό. Εμείς εδώ τρώμε γκοντζίλα και τέτοια. Και μετά λέει η Χριστίνα, τι να του γράψω. Και εκεί που κάθεται η Σάσα και τρώει το γλυκό του κουταλιού, λέει. Σε κάτι τέτοιες καταστάσεις θυμάμαι ένα στίχο που είχα γράψει κάποτε. Είσαι ποτάμι, μια θάλασσα είμαι και πάντα κυλάμε μαζί. Και τη λέει: Αχ, σα σου λύνει μου, πολύ ωραίο. Πού το σου λέει. Για χαμήλωσε λίγο το χαλί. Χαμήλωσε λίγο το χαλί. Θα βάλω. Κατουρημένε βαριέ θα φύγουν. Δεν είπα για αυτό. Όχι, σα εδώ δεν κολλάσω. Θα κάνω το οτιδήποτε. Το οτιδήποτε. Μέχρι το σημείο που δεν φύγετε, έξω από την πιάγου. Τίποτα δεν θα κάνει. Είναι γιατί έχει φύγει ο Αντώνης. Ο Αντώνης Καλούτης έχει πάει, έχει παρουσιαστεί. Η Πισπυρίγκου είναι εκεί πέρα. Τι βάζομαι έχει. Α, δεν ξέρω πού το έχει. Πόσα άστρα είναι στολή του. Μωρή Χριστίνα, πώς δεν έχω τίποτα με τη στολή. Σωστά, προτιμάζω να το βλέπεις χωρίς τη στολή. Τώρα βλέπουμε τα πολιτικά, εντάξει. Ζάζα, να σου πω. Σκέφτομαι να του γράψω ένα γράμμα. Του στρατιωτικού. Το αγκάνι Μαρικιάνο στρατιωτικό. Τι γράμμα. Γραμμένο, τι γράμμα. Να το βάλει στο στήθος του, να το έχει φυλαχτό. Μην το κοροϊδεύει, Σάσα. Τι θα έχει για παρηγοριά. Παρηγοριά. Τι θα διαβάλει στο βιά. Τσόντες. Ο Αντώνης δεν είναι από αυτού, όχι είναι από τους άλλους. Ρε Σάσα, για πες μου, τι να γράψεις το γράμμα, εγώ δεν ξέρω. Τέλος πάντων, πώς να. Θες να είναι. Κοίταξε, έχω γράψει. Τρώει εδώ το γλυκό, Σάσα. Α, δεν μπορώ, τρώει. Έλα βρε, στο Σασουλίνι. Ζάζα, δεν μπορώ να σε με. Τότε τι θέλεις από μένα. Μα δεν ξέρω πώς να το τελειώσω. Κοίταξε να δεις τι του γράφω στο τέλος. Σ' αγαπώ, θα σε σκέφτομαι και πάντα να θυμάσαι ότι... Ότι. Τι. Δεν ξέρω, δεν έχω κολλήσει. Εδώ. Ταιριάζει ένα δύστιχο που είχα γράψει κάποτε. Γελαγή. Είσαι ποτάμι, μια θάλασσα είμαι και πάντα κυλάμε μαζί. Ναι ρε φίλια. Ναι ρε φίλια. Μου αρέσει πολύ. Ναι. Καλό είναι. Καλή σχέση να έχεις γίνει ποιήτρια. Πέρα μωρέ, μην υπερβάλλεις. Για μένα η Σάσα Παπαδήμα εκ των κορυφαίων μορφών της ελληνικής τηλεόρασης. Που έχουν παιχτεί. Δηλαδή μετά την Τένι βάζω Σάσα, να ξέρεις. Μαζί σου. Εγώ προσωπικά. Μαζί σου. Το έχεις βρει αυτό. Για πάντα το. Τι περιμένεις γυναίκα κάτω από το τσίγκινο υπόστεγο. Η ζωή σου κατρακύλησε στο αιματοβαμμένο καλντερίμι. Τα νιάτα σου μαδίσανε. Η γοητεία σου ψεύτησε. Κι εγώ που κάποτε σου στρώνα την αγάπη μου χαλή. Τώρα φωνάζω Σταύρωσον, Σταύρωσον αυτόν. Η ώρα είναι 10:20. Ναι. Μορπίσω πάω. Ησυχία, ησυχία, ησυχία. Μπροστά μου είναι το ρολόι. Κοιτάνε. Και να ρωτιέμαι. Εγώ κοιτάω αυτό. Ή αυτό κοιτάει εμένα. Ερώτημα αναπάντητο. Και η ώρα είναι 10:20. Και εσύ γυναίκα είσαι ακόμα κάτω από το τσίγκινο υπόστεγο. Τελείωσε. Μπράβο, 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 μπράβο. Θα με συγκρατήσω. Δεν μπορώ, έχω συγκλονιστεί. Σ' άρεσε, γιαγιά. Ναστουρωμένος ήταν όταν το έγραφε. Πάψε καλά. Με αυτή η Έρμη, γιατί καθότανε συνέχεια κάτω από το υπόστεγο. Έβρεχε. Τι λέει η κυρία Μαρκάτου? Όχι, της άρεσε πάρα πολύ, αυτό λέει. Αλήθεια, σας άρεσε? Έξοχο ήταν, έξοχο. Την Καρίτα, να πού την ανέφερε? Γιατί ρε, ανέφερε το μούχρωμα. Είχε έναν μπαλμό. Δεν ξέρω αν το νιώσατε. Αν το νιώσαμε, λέει, εγώ τρέμω ολόκληρη ακόμη να πιάνε. Η Σάσα θέλει να πάει ποιητή. Θα σας διαβάσω ένα ποίημα από την πρώτη μου συλλογή που μόλις εκδόθηκε. Α, καλορίζικη! Το ποίημα αυτό δεν έχει τίτλο. Α, το καημένο! Η έμπνευση αυτή μου ήρθε πέρυσι το καλοκαίρι σε μια παραλία, στη Φολέγανδρο. Μην πει κανείς τίποτα περί Φολέγανδρου. Πάμε, Στέφανε. Βαδίσαμε στα χνάρια της αρκούδας. Μα
Ποιος καταράχτης θα σβήσει τη δίψα μας? Ποιο παρανάλωμα πυρός θα μας ζεστάνει? Ποιος θα μας απαλλάξει από το μονότονο κλάμα της μπουκαμβίλιας? Και ο τάφος μας είναι πικρός, είναι παραπονιάρης, και η ταφόπλακα κυπαρισιά. Αύριο σαλπάρουμε. Μύρισε νύχτα το νησί. Και εσύ στην άμμο γράφεις. Γβί χάμπετ αούρες αουδιέντι αούδιατ. Γιαγιά, με συγχωρείτε. Παίρνω κάποια νοοτρόπ και μου φέρνουν μια υπνηλία. Μωρέ, και εμείς που δεν παίρνουμε νοοτρόπ, ένα γλάρωμα το νιώθουμε. Έλα καλέ, αφήστε τον άνθρωπο να τελειώσει. Τελείωσε, αυτό ήταν. Α, ωραία, πάμε να φάμε τον. Δεν θα μας πεις άλλο, Στέφανε? Όχι για απόψε, δεν αντέχω. Εμείς σας πιέσουμε. Ε, παιδιά. Όχι, όχι, και μας πάθει τίποτα ο ποιητής. Ε, λοιπόν, περάστε στο μπουφέ. Βούρ στο ψητό, ρε παιδιά. Να καθείτε ξελιγωμένοι, πινάλες. Θέλω να μου πεις ειλικρινά τη γνώμη σου, πώς σου φάνηκαν. Ε, κοίταξε Στέφανε, θα να σου πω είναι αλήθεια, εγώ δεν ξέρω και πολλά από ποιήσεις. Ξέρεις, ξανά στις φιλολογικές συζητήσεις από παλιά. Μωρή. Ντόλτσε Βίτα, φίλε, Κολοσσία. Τζόνι, βάλε λίγο το δύο, φίλε, να βλέπουν τον Ολυμπιακό. Φίλε Νίκο, και δεν βαριόμαστε να κάνουμε, απλά είναι η μέρα ποιήσεις και... Ναι, έχει μια στέλεση διαιρήνια, φίλε, το μεσημέρι. Α, 39 λεπτά το είδα. 39 λεπτά, ωραία. Νομίζω ότι είναι μια ιδανική ευκαιρία για τους φίλους του ΠΑΟΚ. Να ακούσουν να τρέφει η Ειρήνη. Όσοι φίλοι δεν το άκουσαν. Ναι, ωραία. Ναι, ναι. Είναι έξω από τον κόσμο, δεν την έχουν διαβάσει πουθενά. Έτσι, γιατί δεν έχει παίξει και πολύ. Δεν έχουν στο YouTube να την ακούσουν. Ναι, ναι. Ωραία. Να μην τη βάλουμε να την ακούσουν σήμερα, δεν είναι μια ιδανική ευκαιρία. Νομίζω ναι, νομίζω ναι. Δεν πρέπει να ακουστεί. Θα... Ο αρχηγός του ΠΑΟΚ. Το ΠΑΟΚ 24 σήμερα, ο αρχηγός του ΠΑΟΚ, το πιο hot όνομα αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, έτσι, που τα βάζει από το σπίτι του. Πρέπει, εγώ νομίζω πρέπει. Και 39 ατόφια λεπτά. Δηλαδή αν το βάλουμε 11 και 21, 12 ώρα θα έχει τελειώσει. Πολύ αργά θα είναι, φίλε. Θα έχουμε φύγει από το prime time. Τώρα είμαστε στο prime time ακόμα. Λες να τη βάλουμε εγώ... τώρα. Φυσικά, μετά το διάλειμμα. Εγώ μαζί σου. Μετά το διάλειμμα νομίζω, Νίκο. Πρέπει να ακούσουμε Αντελίνο Βιερίνια. Πρέπει να ακούσουμε Αντελίνο Βιερίνια, γιατί ξαναλέω, υπάρχει κόσμος ο οποίος, φίλε, δεν έχει. Έτσι. Και πρέπει ο Ζάτης να παραγγείλει. Δεν μπορεί να πει στο YouTube. Δεν έχει διαβάσει κάποιος αντίπιστο, να διαβάσει τόσο μεγάλη συνέντευξη, είναι η αλήθεια, δεν το κάνετε. Γι' αυτό καλύτερα τώρα που είστε χαλαροί σπίτια σας, γι' αυτό, λοιπόν, τώρα, να απολαύσετε Αντελίνο, στα σπιτάκια σας τα δικά σας, Αντελίνο. Έχετε βγάλει υποδοντάχτυλο έξω και αράζετε με την κουβερτούλα, γιατί έχει λίγο δροσούλα σήμερα, έτσι και είστε χαλαροί. Ωραία. Και βάζετε να ακούσετε εμένα και τον Παδόπουλο να φλιαρούμε. Έτσι. Έτσι. Επιπαντός επιστητού. Αλήθεια είναι αυτό. Σήμερα νομίζω, Νίκο, πρέπει να τιμήσουμε τις δημοσιογραφικές μας καταβολές. Έτσι, έτσι, έτσι. Σωστό. 39 λεπτό. Έτσι, έτσι. Ατόφιο τίμιο. Πάμε να ακούσουμε τον Τάδε. Να ακούσουμε τον Τάδε Βερινή, που είναι πραγματικά η θέση που συζητάει όλη η Ελλάς σήμερα. Έτσι. Έχω άδικο? Όχι, 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 όχι. Όχι. Βλέπεις κάπου να έχω άδικο? Όχι, όχι. Θεωρείς ότι το δημοσιογραφικό μου ρολόι χτυπάει μεσάνυχτα αυτή τη στιγμή? Όχι. Ακριβώς αυτό. Όχι. Ακόμα και μια επίσης, κλασική ατάκα. Και επίσης μην ξεχνάς ότι okay, μπορεί να μην έχει τρομερή επικαιρότητα αυτή την εβδομάδα, τέλος πάντων. Ναι. Αλλά εμείς είμαστε μια εκπομπή σούμας, Νίκο Παπαδόπουλο. Αλήθεια είναι αυτό. Έτσι, εμείς μαζεύουμε τα ρεπορτάζ της ημέρας. Sum up. Sum up. Yeah. Και κάποιος ο οποίος δεν είχε την ευκαιρία μέσα στην ημέρα. Έτσι. Λόγω δουλειάς, λόγω οικογένειας, λόγω το ένα, λόγω το άλλο. Να κάτσει 10 η ώρα και να δει τι έγινε σήμερα. Έτσι, έτσι, έτσι. Οπότε σήμερα, λοιπόν, λέω εγώ, Νίκο. Θα ακούσουμε Αντελίνο Βιερίνια. Πρέπει να ακούσουμε Αντελίνο Βιερίνια. Και άμα έχουμε χρόνο μετά. Θα ακούσουμε. Άμα θες, μπορεί να σταματάμε κιόλας να κάνουμε και 2 λεπτά. Ένα πολύ ωραία ιδέα. Ναι. Πολύ ωραία ιδέα. Και μετά, άμα θέλετε, μπορούμε να ακούσουμε και τον Τόλι Τερζίου. Όχι, το θες την ώρα, φίλε. Όχι, τι με συγκρίνεις τώρα. Πρέπει να ακούσουμε εδώ διάλειμμα. Λοιπόν, στοίχημα.gr μαζί μας. Το Βέλγιο είναι μπροστά με τον Αζάρ. Ήταν πέναλ αυτό. Έλα. Δεν πρέπει, ε. Δεν πρέπει. Το έδωσε το πέναλτι, ρε παιδιά. Για να δούμε. Νομίζω και τα δείχνει replay, πρέπει να το έδωσε το πέναλτι. Στον Αζάρ. Και πρέπει να ήταν κιόλας. Κάτι με τσίμπησε μέσα. Ναι, ναι, νομίζω είναι πέναλτι. Αυτός είναι, ρε φίλε, αυτός ο Ζιρκόφ. Τόσα χρόνια. Παίζει μπάλα. Αϊθαλής. Τσέλσι είχε παίξει. Εδώ έχουν ένα που είναι 39 χρόνια. Πόσο είναι, στόπερ, τι έχουν ένα γενικά. Πενάλ για το Βέλγιο στο τέλος του ημιχρόνου. Ας δούμε το πενάλ και μετά να πάμε στο break. Ναι, ναι. Γιατί έχει ενδιαφέρον. Ο Ντέν Αζάρ λογικά θα αναλάβει η εκτέλεση. Έχει και άλλη μπάλα για τα προγραμματικά πλέον. Ο Ντέν, αρχηγός κιόλας, έτοιμος.
ο επόμενος ηγέτης της Ρεάλ Μαδρίτης. Άντε ρε παλικάνε. Να δει και ο Άσο το ημίχρονο για κάποιον που έχει παίξει Άσο το ημίχρονο, δεν είναι. Πες να το βγάλει. Αποφασισμένο το βλέπω. Το είναι σίγουρα. Ο Ακιν Φέιφ είναι. Όχι ρε. Όχι, τον αλλάξανε. Δεν φτάνει, γιατί εκείνο ήταν δημόσιο να πούμε. Άλλος είναι και δεν μου κάνει για πολύ το σώμα αυτός. Ελά. Μόλις δύο βήματα πέσω από την μπάλα ο Αζάρνικο. Δεν παίρνει πολύ φορά. Κάτω δεξιά το πέναλτι. Έχει τεχνική. Κάτω δεξιά το πέναλτι. Κάτω αριστερά. Εντάξει, δεν πειράζει. Πέτυχε το κάτω. Θα βγει και άσο από το ημίχρονο 45 το έβαλε τον γκολ. Η ενημέρωση εδώ που έχω. Έτσι, ναι. Υπάρχει άνωθεν εντολή να μην ακούσουμε ποιοι είναι. Κατάλαβες. Αυτά μας κάνουν φίλοι. Κατάλαβες Νίκο. Κατάλαβα να λες. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα στοίχημα.gr μαζί μας. Μόλις έβαλε τον γκολ και το Βέλγιο. Οπότε εσείς που είστε του live στη στοίχημα μπορείτε να βρείτε τις επιλογές που υπάρχουν εκεί. Οι καλύτερες αποδόσεις της αγοράς, μια πολύ μεγάλη γκάμα στοιχηματικών επιλογών καθημερινά. Σήμερα βραδιά και με Ευρωλίγκα, το παιχνίδι του Ολυμπιακού ξεκινάει τώρα. Στην, αργά! Ναι, γιατί είναι ρε φίλε ζώνη Αφρικής εκεί πέρα που είναι η Γκραν Κανάρια. Πω, είναι, πολύ, είναι ουσιαστικά εκτός Ευρώπης οι Κανάριες νήσι. Ναι. Μόλις ξεκίνησε και ο Ολυμπιακός. Οπότε στοίχημα και εκεί με πολλές επιλογές. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε χωρίς βιαιρήνια, δικτατορικά. Στείλει τόσα μηνύματα. Εντάξει. Κάνω ένα σλαμά τώρα. Δηλαδή, μιλάμε για στοιχηματικό χήμα. Μηνυματικό σχήμα για τον Αντελίνο Πυρίνια. Εντάξει. Και ο άλλο, κάνω στο παθήνα γραμμέ. Έξι παιδιά έχει αυτά. Δεν κάθεται να ασχοληθεί με τα παιδιά του. Ακούει λίμπερο και λέει: όχι, Πυρίνια. Κάτσε, ρε φίλε. Εγώ πιστεύω ότι περισσότεροι θα κάσουν. Δηλαδή, κάτσε. Κάποιο 12 η ώρα. Μάλλον όχι. Μία η ώρα βγει ο Αντρέ. Μία και. Ναι. Μέχρι τι 2 παρα 10. Έτσι. Ναι. Ο άλλο είχε δουλειά, ρε φίλε. Πώ ακούσει. Γύρισε σπίτι, ήταν κουρασμένος από τον καθημερινό κάματο. Έτσι. Και δύο η ώρα το είχε και τα μικρά, ξέρω εγώ, να τα πάει φροντιστήριο το ένα το άλλο και όλα αυτά. Και δεν τον άκουσε, ρε φίλε. Αποτυχία. Εντάξει. Και κάθεται τώρα από σένα και από μένα και ακούει. Ωραία. Και περιμένει να ακούσει την Βιερίνια. Και, και πάρα πολλά γενικά στο σχολιάσουμε. Τώρα δεν δε γίνεται. Δεν γίνεται, εντάξει. Δε. Δε γίνεται, εντάξει. Αλλά παρόλα αυτά, εμείς θα ακολουθήσουμε, ρε φίλε. Θα μιλήσουμε. Θα διάγουμε γένειο ως πιστή και φιλότιμη στρατιώτη. Θα εκτεθούμε στον αέρα εμείς, δεν θα βάλουμε να παίξει βιογραφημένο. Ναι. Όπως κάνανε οι προηγούμενοι από εμάς. Ο Τάσος και ο. Όχι προηγούμενοι στο τέτοιο. Στη ροή του ραδιοφώνου. Προηγούμενοι, ρε παιδί μου. Προηγούμενοι, ρε παιδί μου. Ρακ. Λοιπόν. Και θα πάμε όπως πήγαμε και χθες. Όχι με την ίδια θεματολογία. Οκ. Okay. Έχει μα δώσει ψωμάκι ο άλλος, ο Ισίδωρος. Αυτός ο Ισίδωρος που έλεγε το ανάμειο τον αναπτύρα. Ο Σκευοφύλαξ. Ο Σκευοφύλαξ, να πούμε. Ο Σκευοφύλαξ Ισίδωρος. Σήμερα θα μιλήσουμε, θα βρούμε ένα θέμα. Δηλαδή πιστεύω ότι κάτι θα μας γαργαλίσει ώστε να ασχοληθούμε με αυτό. Λοιπόν. Γκραν Κανάρι Ολυμπιακός 11-4. Ναι, πολύ καλό ξεκίνημα το Ολυμπιακό. Καλά, κάτσε Ελληνικό. Θα πω τι πίσω. Πολύ καλό ξεκίνημα, ρε φίλε, αυτό είπα. Δεν είπα κάτι άλλο. Ναι. Χάσει, είπα ότι έχει ξεκινήσει πολύ άσχημα. Ημιχρόνια στα παιχνίδια των προκριματικών του Euro 2020. Βόρειος Ιρλανδία Εστονία 0-0. Ολλανδία Λευκορωσία 2-0. Η Ολλανδία η οποία έχει προηγηθεί με τα γκολ του Ντεπάη και του Βαϊνάλντουμ Νίκο Παπαδόπουλε. 0-0 η Σλοβακία με την Ουγγαρία, όπως εδώ πρώτος μετέδωσε ο Νίκος. Με τον Κόρχουτ να παίζει. Βασικός ο Μίχαη Κόρχουτ. Βασικός στα αριστερά της άμυνας της Ουγγαρίας. Για όσους δεν ξέρετε ποιος είναι ο Κόρχουτ, είναι αριστερός μπακ του Άρη. Το ξέρω νομίζω πλέον. Φλάκα. Εντάξει, δεν είναι θέμα. Κροατία Αζερμπαϊτζάν 0-1 στο ημίχρονο. Να λοιπόν η εκπληξάρα που πάει να γίνει εκεί. Με τον γκολ του Σεϊντάγεφ, τον γνωστό Σεϊντάγεφ. Ιστορική πεντάρα για την Κύπρο, διαβάζω. Με το Σαν Μαρίνο, ρε φίλε. Ναι, όμως και τι. Λίγο είναι. Η πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, που είναι το παλιό της όνομα, προηγείται 1-0 της Λετωνίας, γιατί ο Νίκος Δόμου απαγόρεσε να πω με το νέο του συνταγματικό όνομα. Ισραήλ-Σλοβενία 0-0. Σκο, πια. Σκο και είναι υποτέπωση της χώρας. Δεν με νοιάζει! Θα με εκνευρίσεις τώρα. Δεν με νοιάζει! Τι δεν σε νοιάζει ρε φίλε. Αθήνα σε λένε. Ξέρεις ποια είναι η πραγματική ουσία αυτού του πράγματος. Ξέρεις ποια είναι η πραγματική ουσία. Ναι, ότι έχουν πεταχτεί σαν τσόντα. Ναι. Εντάξει, και πρέπει να χωθούν κάπου. Γιατί ρε φίλε έχουν πεταχτεί σαν τσόντα. Δεν είναι τίποτα, ρε. Δεν είναι πουθενά, ρε. Δεν υπάρχουν, ρε. Αυτό καταλαβαίνεις ότι είναι ρατσιστικός λόγος τώρα, έτσι. Δεν είναι ρατσιστικό. Δεν έχω τίποτα με τον άνθρωπο. Δεν υπάρχουν πουθενά. Και καθίσαμε τώρα και του κολλήσαμε εδώ πέρα. Ξαφνικά γίνανε Μακεδόνες. Βόρειοι Μακεδόνες. Δεν είναι Μακεδόνες, ρε. Δεν είναι. Γιατί. Δεν είναι. Είναι μια ρατσιστική έξαρση. Δεν θέλατε τον Αντελίνο! Δεν θέλατε τον Αντελίνο!
Δεν είναι, φίλε. Δεν είναι, δεν είναι. Και συνεχίστε εσείς. Και συνεχίστε εσείς να πηγαίνετε να βάζετε βενζίνη, να αγοράζετε τσιγάρα και να πηγαίνετε στο καζίνο. Συνεχίστε. Προδότη! Μπαίνεις λοιπόν στο τέτοιο και με το που περνάς στα σύνορα, δεξιά, έχει ένα διόρθο σπίτι είναι. Το σπιτάκι μου. Ωραία. Και γράφει με μεγάλα ελληνικά γράμματα, οδοντίατρος. Με το που περνάς, ρε παιδί μου, στα σύνορα και ξέρεις περνάς από δεξιά στα καζίνο που έχει, λίγο παρακάτω. Τι θα χρειάσεις όταν μπεις στα Σκόπια? Έχει οδοντίατρος. Ναι, ρε φίλε. Και με... Και πινακίδα φωτεινή στα ελληνικά, καταλαβαίνεις. Με νέον. Όχι ρε παιδί μου, φωτεινή πινακίδα, αυτή με το, ναι, με το λεντάκι από μέσα. Ωραία, λέτε, οκ. Οδοντίατρος. Δεν είναι Μακεδονία, εγώ δεν το αναγνωρίζω. Μα δεν λέγονται Μακεδονία, Βόρεια Μακεδονία. Δεν είναι ούτε Βόρεια, ούτε εννοείται τίποτα. Μακεδονία είναι μία. Η παραχαράστηκε η ιστορία. Η Μακεδονία είναι μία, τα έχει πει και το γνωστό τραγούδι. Και άμα θέλει να βγει ο Αλέξης Τσίπρας εδώ, προκαλώ. Έχει τα κάκαλα να βγει σε ένα αθλητικό ραδιόφωνο ο πρωθυπουργός της χώρας, αν ακούει. Δεν θα συμμετέχω, εγώ να ξέρεις. Εντάξει, πού είστε, δεν πειράζει. Δεν χρειάζεται να συμμετέχω ούτε εγώ ούτε εσύ. Μόλις βγει, πάμε να καλησπέρισουμε. Έχουμε τον κύριο Τσίπρα, ωραία. Πάμε να... Γιατί κατευθείαν θα πάρει τηλέφωνο όλος. Πάμε να καλησπέρισουμε τον Χρήστον Τσαλτίδη. Κύριε Πρωθυπουργέ. Και κούλουμπου και τέτοια. Προκαλώ να βγει ο Αλέξης Τσίπρας και να κάνουμε εδώ πέρα διάλογο, να κάνουμε τη διαφορά. Προηγεί τη Βόρεια Μακεδονία της Λετωνίας, έτσι. 0-0 το Αυστρία-Πολωνία και Βέλγιο-Ρωσία 1-1. Για όσους θέλουν, 2-0 προηγούνται τα Σκόπια της Λετωνίας. Είμαστε κομπλέ έτσι. Τους καλύπτω όλους. Τους καλύπτω όλους, ναι ή όχι. Και σκέψου τώρα, φαντάσου σενάριο, να χτυπήσει το τηλέφωνο ο Ζάτσες, ναι. καλησπέρα, εγώ. Τηλεφώνει προ αυτού του Ρωπούρου. Ο Αλέξης Τσίπρας είμαι. Να βγω λίγο. Λοιπόν, τελικά στα παιχνίδια που ήταν πιο νωρίς ήταν ο Καζακστάν-Σκωτία. Μεγάλο, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον εκεί. Στην ποδοσφαιρομάνα Αστάνα 3-0 νίκησε το Καζακστάν και η μαρτυρική Κύπρος 5-0 το Σαμαρίνο. Έχει να κερδίσει η Κύπρος ομάδα με τόσο πολλά γκολ? Δεν ξέρω. Πιέρο Σωτηρίου στο 19 το 1-0 με πέναλτι. Πιέρο Σωτηρίου στο 23 το 2-0 με πέναλτι. Γιώτα Κουσουλός στο 26 το 3-0. Πώς. Ιωάννης μάλλον, ξέρω εγώ. Εφρέμ στο 31, 4-0, ο γνωστός Εφρέμ είναι αυτός. Ο Γιώργος. Ναι, το 31 και ο Λαΐφης που έχει πάρει ο Ολυμπιακός και διαφάσει. Έχεις δει τη γυναίκα του Εφρέμ? Ναι. Όχι. Θα έπρεπε, είναι Κυπριά. Κυπριά, ναι. Νομίζω. Οι Κυπρίες, Νίκο, θα λέγαμε είναι ωραίες γυναίκες. Ναι. Και τώρα θέλω να μιλήσω αντικειμενικά, δεν θέλω να μιλήσω τώρα με βάση το τοπικό χαρακτηριστικό που σε κάνει και σένα. Είναι όντως, δηλαδή, δυνατό. Παρουσιάστρια στην... Ποζάρι με μίνι φούστα. Έλα ρε φίλε, μην θέλω το άλλο, το τίτλο θέλω. Ποζάρι με μίνι φούστα και εμάς... Και εμάς... Αφλώνει. Και εμάς... Μπούμ, μπούμ. Unofficial fan club. Αυτή δηλαδή είναι σαν τη Μενεγάκη, ας πούμε, στην... σαν τη Σκορδά, σαν τη Σκορδά. Ναι, κάτι τέτοιο, ρε παιδί μου. Ναι, μην μπερδεύουμε, λέει τώρα, Μενεγάκη, οκ, okay, είναι, δεν υπάρχει άλλη. Okay. Είναι αυτή η κοπέλα, του η γυναίκα. Η γυναίκα, του έχουν και παιδάκι, βεβαίως, ο Γιώργος Εφρέμ. Ο οποίος αγωνίστηκε τον Αποέλ. Ο Εφρέμ, φίλε, τι χρόνια. Ήταν στον Ολυμπιακό. Τον είχε πάρει ο Ολυμπιακός, νομίζω. Όχι, το Λαΐφ είχε πάρει ο Ολυμπιακός. Το Λαΐφ είχε πάρει, α. Ο Εφρέμ είχε έρθει και στη Θεσσαλονίκη για να συμφωνήσει τότε με τον ΠΑΟΚ. Νομίζω. Και θα είχατε εδώ πέρα. Χρονιά του Σαββίδη. Πριν το Σαββίδι, δεν θυμάμαι. Και θα το ο ίδιος είναι. Χριστιαν, αυτός είναι. Χριστιαν, και στο τέλος θα είχατε το πέρα. Καλός παίχτης, αλλά δεν είναι εκεί. Δυνατός παίχτης. Ναι. Και εκείνος ο Πιέρος Σωτηρίου, στο Ολυμπιακό θα πήγαινε στον Πάκο. Κοπεχάγη. Α, έχει πάει στο Κοπεχάγη. Κοπεχάγη, yes. Μάλιστα. Ναι, ναι. Ο Ολυμπιακός δείχνει να ψιλοσυνέρχεται εκεί στην Γκραν Κανάρια. Στην Γκραν Κανάρια. Ναι. Οι Κύπριες γυναίκες λοιπόν. Ναι. Τι θες να σου πω. Έβλεπα κάτι φωτογραφίες από συναδέλφους που έχουν πάει με τον Ολυμπιακό μαζί και ήταν καλοκαίρι και στην Κύπρο. Τώρα φίλοι έχουν αρχίσει να κουτάνε ή όχι ακόμα? Γιατί εντάξει τώρα εκεί μιλάμε είναι, σκέψου ότι η Κανάριες νήσι είναι κατεβαίνοντας κάτω Ισπανία, φτάνεις σχεδόν Αφρική. Απέναντι. Είναι ναι. Πέλαγος Αφρική ουσιαστικά εκεί πέρα. Να. Και έχουν αρχίσει να κάνουν μπάνιο και στην Κύπρο. Είναι έτσι ακόμα? Όχι. Δεν του πιάνουν τόσο νωρί. Απρίλη σίγουρα ξεκινάνε. Ναι.
Ναι, ναι, ναι. Και, είναι... και υπάρχει η αντίστοιχη κατάσταση που υπάρχει, ας πούμε, σε εμάς με τη Χαλκιδική. Mm-hmm. Το μποντιλιάρισμα, η κίνηση, η επιστροφή που λένε, ας πούμε. Mm-hmm. Ακριβώς ίδιο γίνεται και στην Κύπρο, mm-hmm. αλλά με περιοχές, ας πούμε, όπως η Αγία Νάπα, η Λεμεσός. Κλείνει δηλαδή όλος ο περιφερειακός ο δρόμος προς τη Λευκοσία, ας πούμε, για να μπει. Γίνεται ο κακός χαμός. Ναι, 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 ναι. Πανηγύρι μεγάλο. Πότε θα πρότεινες, δηλαδή, αν κάποιος θέλει να πάει στην Κύπρο, πότε θα του έλεγες να πάει. Εποχή εννοώ. Εξαρτάται τι θέλει να κάνει, ρε Νίκο. Διακοπές, ρε παιδί μου. Διακοπές, καλοκαιρινές διακοπές. Όχι, δεν είναι απαραίτητο. Όχι, απαραίτητο. Σεπτέμβριο είναι καλή. Μπορεί να θέλει να πάει για σκι, ρε φίλε. Στην Κύπρο δεν μπορεί να πάει για σκι, υποθέτω. Μπορείς. Πού? Υπάρχει το Τρόοδος. Το ποιο? Το Τρόοδος. Άμα το γουγκλάρει, το Τρόοδος είναι, ρε παιδί μου, το βουνό, ένα βουνό στην Κύπρο, το οποίο έχει και χιονοδρομικό κέντρο κτλ. Πιάνει χιόνι. Πιάνει πολύ πράγμα. Ναι, ναι. Το Τρόοδος, το Τρόοδος, όπως δεν πει πολύ σωστά, πιάνει χιόνι. Ναι, ναι, ναι. Είναι το όρος Τρόοδος. Ναι, 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 ναι. Μάλιστα. Καλοκαίρι. Δεν θυμάμαι να μου πει κανένα ότι φίλε παίρνω τι. Πώς το λένε? Yes. Παίρνω τα σκι και κατεβαίνω στην Κύπρο. Δεν μου το έχει πει κανένα. Ναι. Κοίτα, καλοκαίρι στην Κύπρο. Υπάρχει ο μεγάλο εχθρό που είναι η ζέστη. Καλοκαίρι, ναι, φίλε, okay. Όχι, δεν είναι αυτή η ζέστη που έχουμε εδώ πέρα. Ναι, okay, είναι άλλη ζέστη. Θα πας σε ένα πολύ νότιο σημείο, πολύ κοντά στην Αφρική. Πολύ κοντά. Κοντά στην Αφρική, τέλος πάντων. Και είναι φυσιολογικό να έχει ζέστη. Okay. Το πιο δροσερό μέρος της Κύπρου καλοκαίρι είναι η Πάφος. Mm-hmm. Και το πιο. Που βράδυ. Φασαριώζικο όμως. Όχι, είναι ήσυχη, είναι ήσυχη. Το πιο φασαριώζικο είναι η Λεμεσός. Η Πάφος είναι το βράδυ, ας πούμε, εγώ θυμάμαι που ήμουν 20 μέρες εκεί πέρα εκπαίδευση. Είχε το βράδυ 16 βαθμούς. Το βράδυ. Που στη Λευκοσία την ίδια ώρα θα είχε 35 το βράδυ. Mm-hmm. Και υγρασία στο φουλ. Ναι. Είναι ανάλογα το πού θα πας. Αν πας στην καρδιά του καλοκαιριού, τι μάμισες. Καλή περίοδος για να πας είναι μετά το 15 Αύγουστο και πέρα προς Σεπτέμβριο, για να, αν δεν αντέχεις την πολύ τη ζέστη, εντάξει, άμα θες τώρα κόσμο και δεν σε νοιάζει ζέστη κτλ, θα πας μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού, θα πας Αγία Νάπα, θα πας Πρωταρά. Και ο Πρωταράς είναι λίγο πιο οικογενειακός βέβαια, αλλά πάλι έχει θεματάκια. Mm-hmm. Και Λεμεσό, τώρα που γίνεται και το καζίνο εκεί πέρα, θα γίνει μεγάλο κλάμα. Mm-hmm. Γιατί η Κύπρος δεν είχε καζίνο. Έτσι, δεν είχε καζίνο τόσα χρόνια. Τώρα όμως θα αποκτήσει και θα γίνει κλάμα. Εντάξει. Δηλαδή, πες ότι εγώ σου λέω, το σκέφτηκα ρε φίλε και θέλω να πάω Κύπρο. Πού μου προτείνεις να πάω? Και μου πει τώρα η ζέστη ένα άλλο, πες. Επειδή εσύ δεν είσαι του νταμπαντούμπα πολύ πλέον, είσαι σε μια φάση ρε παιδί μου, δεν μου ζένει και τέτοια και είσαι λίγο το πιο χαλαρό. Όχι, μπορείς να πας όποια εποχή. Εσύ μπορείς να πας οποιαδήποτε εποχή νομίζω. Γιατί θα βρεις πράγματα που θα σ' αρέσουν ρε παιδί μου και θα μπορείς να κάνεις, που είναι στο δικό σου στυλ και, και του πακέτου σας γενικότερα που έχετε με τη σύντροφό σου. Εντάξει, ναι. Ιούλιο πήγαινε. Θα είναι καλά. Ιούλιο, ε. Ιούλιο. Θα πολύ ζέστα, ρε Νίκο. Εντάξει, πεθάνω τη ζέστα. Οκ. Okay. Δεν πειράζει. Καλά θα είναι. Okay. Και Σεπτέμβριος είναι καλός. Ωραία. Έχεις κανένα δικό σου εκεί πέρα να πάμε να βολευτούμε ή θα πρέπει να ψαχτούμε μόνοι μας? Άρα, εγώ καταλαβαίνω υπάρχει μια επιθυμία να πας Κύπρο το καλοκαίρι. Όχι. Α, είναι ακριβή. Ούτε μου έχει πέρασει ποτέ από το μυαλό. Είναι ακριβή. Έχει πέρασει ποτέ από το μυαλό σου. Ναι, να το ξέρεις αυτό. Δικό μου. Ναι, ρε φίλε. Δεν έχω. Εγώ τουλάχιστον δεν έχω. Τι native είσαι, ρε φίλε, βλάβε. Native, μερενικό δεν έχω. Τι να έχουμε, κανένα ξενοδοχείο. Άμα είχα ένα ξενοδοχείο φυλακάκι, θα κάνουν εκεί πέρα να σε φιλοξενούσα. Δεν είναι θέμα. Ένα ξάδερφο τη μάνα μου έχει ένα προστάσιο που κάνει τέτοιο. Κανένα δικό σου με κάνει Airbnb, δεν υπάρχει, ρε φίλε, άμα θέλουμε να πάμε. Airbnb. Ναι. Φίλε, δεν έχω στην Κύπρο. Έχουν, είναι όλοι απλές. Έχουν, ρε, αλλά δεν έχω κανένα. Airbnb έχω σε Σαλονίκη δικό μου, άμα θες. Άμα σε διώξεις κάποια μέρα από το σπίτι. Μάλιστα, ωραία. Εντάξει, το κρατάμε, ρε φίλε. Το έχουμε στο νου μας. Δεν ήσουν πολύ ενθουσιώδης. Με ποιο πράγμα, με την Κύπρο. Ναι. Γιατί νομίζω ότι έχει συνδυάσει με τελευταία σου παρουσία εκεί και με τη σκληρή όχι, σου. Όχι, 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 όχι. Εμένα η Κύπρος δεν με τρέλανε ποτέ. Τρεις μήνες που έζησα εκεί πέρα, γιατί ήταν το μεγαλύτερο διάστημα που έχω βγάλει στην Κύπρο γενικότερα, δεν. Ξέρεις τι, είναι πολύ. Ελδικάριος. Είναι, όχι ελδικάριος, εθνική φρουρά. Όχι, στον Κυπριακό στρατό, μόνο στον Ελληνικό. Μα γιατί αφού δεν είμαστε το ίδιο.
ελλαδίτικο βασικά ελληνικό. Ναι, εντάξει, η Ελδίκη έχει ρεφίλ εκεί πέρα τη δική τη μονάδα. Η Εθνική, η Φρουρά. Άντε βρε Κωστάκη Παπα-Νικολάου, άντε βρε αγόρι μου, τόση ώρα παίζει το παιχνίδι. Ξύπνα λίγο. Τον έχει λίγο άχτη. Όχι, καθόλου άχτη τον έχω. Απλά δηλαδή βλέπω το μάτσο. Έχουν παιχτεί 11 λεπτά και είναι εντελώς εκτός αγόρα. Και απλό ο Μπράτ και το κρατάει μέσα. Για πες. Είναι πολύ ευρωπαϊκή για τα δικά μου δεδομένα. Πολύ ευρωπαϊκή. Ναι, ναι, ναι. Είναι ένα πολύ ευρωπαϊκό κράτος για τα δικά μου δεδομένα. Δεν έξω. Όχι. Παραδιά. Και τα πήγα καλοκαίρι, ήταν όλα ανοιχτά, δεν είχα θέμα. Στη Λευκοσία η πολλή μόδα που είναι διαχρονικά εδώ και αρκετά χρόνια είναι αργυλές. Όπου και είναι γεμάτο με τέτοια μαγαζιά και τα άλλα που δεν είχαν βάλανε. Παντού έχει αργυλέ. Παντού όμως. Αυτό παίζει πολύ πλέον. Γενικά και εδώ. Εδώ δεν το έχω παρατηρήσει τόσο πολύ. Εκεί πέρα όμως ήταν. Μια φρενίτιδα λίγο με αυτό το κομμάτι. Έχει το φαΐ. Όχι. Δεν το βλέπω. Εντάξει, λέω, τι να κάνω, αφού έχω λυσάξει. Τι άλλο ρε φίλε έχει να πας να δεις. Μια ωραία βόλτα είναι κατεχόμενα δηλαδή. Μπορείς να πας. Δεν μπορώ να πιω στο πατριωτικό μου μένος. Δεν μπορώ να αντέξω την αδικία. Εντάξει, οκ. Δεν μας έψεις ιδιαίτερα. Την τουρκική σημαία ρε φίλε. Πάνω στον πενταδάχτυλο. Ναι. Εγώ που το βλέπα κάθε βράδυ. Και έχουν και απέναντι στα σύνορα έξω νομικό, ακριβώς είδαμε εκεί πέρα. Εκεί, δηλαδή στην πρώτη γραμμή της μάχης σε περίπτωση που γινόταν κάτι. Συνεχίζει να ερωνεύεσαι, αλλά όντως αυτή την πραγματικότητα. Ναι, εκεί ήμουνα, ναι, εκεί ήμουνα. Με τον Τούρκο απέναντι. Ήτανε τη νεκρά ζώνη από κάτω, περνούσε ο ΙΕ, τα UN που λένε και εκεί πέρα, τα UN. Και στα τετρακιανόκρανοι. Οικιανόκρανοι. Αυτή είναι όντως οικιανόκρανοι. Δηλαδή. Έχουν μπλε κράνο. Τι είχε μεταφράσει μια ιστορία με κάτι Αμερικάνο. Στα 200 μέτρα ήταν ο άλλος απέναντι. Και έχουν και αυτοί. Έκανε τσιγάρο καταδρομικά. Τη δική τους σκοπιά. Κάνεις έτσι. Κανονικά έκανα. Το βράδυ μας λέγανε μην κάνετε γιατί δίνεται σημείο. Αυτό λέω. Και ναι. Λέω αν κάπιζες καταδρομικά. Όχι, κανονικά. Να. Να. Σαν να βάλω στην Ικαρία που την έπανε. Μέρα μεσημέρι. Τι του είπα... Η Τουρκία εκεί. Τι του είπατε, τι του είπατε. Έφυγε μια φωνή. Και έκανε ένα έτσι. Και μετά. Ξύπνα του λέω. Απέναντι τώρα είναι. Και δίπλα στο αεροδρόμιο εντάξει έτσι. Πες πάνω, τι να πεις. Τον έπιση σιέστα τον... Εκεί ήταν μια διαφορετική εμπειρία. Okay. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Θα τη ξαναζούσεις δηλαδή. Ναι. 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 Φαντάζεσαι πόσο καλά πέρασες. Εγώ... Πόσο καλά πέρασες. Εντάξει, είχε και φάση ρε παιδί μου που τα χαλάρια και φάση που ήταν δύσκολο. Okay. Απλά εγώ, ενώ είμαι ρε παιδί μου, έχω πάει κι άλλες φορές. Πρώτη φορά αντιλήθηκα την κατάσταση που εκεί πέρα. Η οποία ποια είναι, Νίκο. Η οποία, Νίκο... Αυτά μπορεί να πει έτσι, γιατί όπως καταλαβαίνω, όντας την πρώτη γραμμή της είναι, ναι, classified. Είναι πράγματα τα οποία δεν μπορεί να. Classified, ναι. Κοροϊδεύει ο βλάκας. Όχι, καθόλου. Είναι classified. Ναι. Τόσο χρόνια πήγαινα, εγώ πήγαινα, παιδί μου, σαν τουρίστας. Πήγαινα καθόλου 2-3 εβδομάδες, έβλεπα τους δικούς μου, έφευγα. Μετά πήγες άλλη. Μετά, ναι. Συνεχίζει να ερωνεύεσαι. Συνεχίζει να ερωνεύεσαι. Πουλάκι. Πήγες λοιπόν εκεί πέρα, ναι. Κοίτα, όταν πηγαίνεις σε ένα συγκεκριμένο. Όταν πηγαίνεις σε φυλάκιο κιόλας, mm-hmm. που είναι άλλη φάση, ρε παιδί μου, δεν είναι σαν τις μονάδες που είναι μες στην πόλη, είναι ένα φυλάκιο. Και κάθεσαι εσύ, ας πούμε, εδώ πέρα, στο παρακτηρητήριο που έχει πάνω, και από κάτω ακριβώς από σένα είναι νεκρά ζώνη. Και έχει κτίρια τα οποία είναι όπως τα αφήσανε τη συνεισβολή. Δεν τα έχει αγγίξει κανένας από τότε. Και είναι σαν να έχει σταματήσει ο χρόνος εκεί πέρα. Εντάξει. Και βλέπεις απέναντι και τον Τούρκο και το βράδυ, ας πούμε, να αναβοσβήνει η τουρκική σημαία πάνω στον πενταδάχτυλο. Όπως... Να αναβοσβήνει. Έχουν λαμπάκι το βράδυ που ανάβει, ναι. Α, είναι τόσο γραφική. Είναι τόσο καθυστερημένη. Είναι καθυστερημένη τέρμα, ναι, εντάξει, οκ. Okay, ναι. Είναι φετό. Είναι... Όχι, εγώ δεν. Να, και αδειο. Τι κάνει. Προσωπική άποψη του συναδέλφου. Ναι, είναι καθυστερημένοι οι άνθρωποι, εντάξει. Και εγώ δεν το ήξερα αυτό. Δεν κάνει να λαμπάκι να αναβοσβήνει. Είναι όλη η σημαία με λαμπάκια, όλη η σημαία με λαμπάκια και αναβοσβήνει το βράδυ. Η τουρκική σημαία πάνω στον πενταδάχτυλο. Και πρώτο βράδυ εμένα που με πήγανε στο φυλάκιο εκείνο, με λένε έχει γερμανικό στο παρατηρητήριο. Πάω πάνω στο παρατηρητήριο και βλέπω αυτό το πράγμα. Και με πιάσαν τα νεύρα μου. Γιατί εγώ δεν το ήξερα. Σε πιάσαν τα νεύρα σου, Νίκο, άκουσε με λίγο. Εγώ έχω κυρίες από εκεί, είμαι από εκεί. Ναι. Ίσως. Μην το κοροϊδεύεις. Δεν το κοροϊδεύω, ρε. Το κοροϊδεύεις, μωρέ, τόση ώρα. Το κοροϊδεύω. Εντάξει, είναι λογικό να σε πιάσει λίγο, το πατριωτικό σου όσο. Και αν δεν με ακουμπάνε κάποιες φορές αυτά, με πιάσει εκείνη τη στιγμή. Εντάξει, τι να κάνουμε. Και όταν βλέπεις το Τουρκαλά απέναντι να κάνει σκοπιά, που κι αυτός. Δεν φταίει το παιδί. Γιατί αυτή. Δεν φταίει το παιδί, δεν είναι Τουρκαλά. Δεν φταίει, ρε φίλε. Εντάξει, 18 χρόνο παιδί είναι γι' αυτό και κάνει σκοπιά εκεί πέρα. Ναι. Δηλαδή τι να κάνει. Κάνει σκοπιά άνθρωπο και φεύγει. Τι να κάνει. Πάει τη βάρα 2 ώρες γι' αυτό και φεύγει. Ακριβώς.
Εντάξει. Είναι κάτι. Εκεί ένιωσα πρώτη φορά τι συμβαίνει στην Κύπρο πραγματικά εδώ και πόσα χρόνια, πόσες δεκαετίες. Δεν το είχα αντιληφθεί ποτέ. Ούτε όταν πήγα στα κατεχόμενα βόλ πιο παλιά με τους δικούς μου, ας πούμε. Εκεί το νιώθες πρώτη φορά. Είναι, ρε παιδί μου, κάτι το ιδιαίτερο. Είναι μια ωραία εμπειρία. Εντάξει. Και το όπλο ήταν μια ωραία εμπειρία που δεν θα την ξαναζήσω ποτέ στη ζωή μας. Οκ, okay, ναι, εντάξει. Καλά, εμπειρία το όπλο. Σταμάτα. Σταμάτα. Τώρα πρέπει να βγει ο Μωρελή. Πάντα το κάνετε τι κουβέντε. Εγώ έχω σκοτώσει 10. Δεν θα το ρίξω εγώ πάλι. Εγώ θα τα ρίξω στον Εύρο. Ναυτικό ήταν αυτό. Δεν έχει σημασία. Πάνω σε θέση τορπή. Έστειλε 10 τορπίλε από κάτω. Πάτσε το κουμπί και τι έστειλε. Έριξα 3 μεταγωγικά τη Κύπρου. Ο Μωρελή όταν γύρισε το στρατό μου έλεγε. Δηλαδή, παντού μου λέει, αγί πόλεμο, λέει, σε ποιο θα πούμε εμείς. Του λέω με κανένα. Ό,τι λέει το χαρτί μου. Του λέω, το χαρτί μου είναι για εκεί, δεν είναι για εδώ. Εντάξει. Και με κατακρίνει πολύ για αυτό το, με αυτό το κομμάτι. Αυτό το κομμάτι. Μου λέει, πιστεύεις, φίλε, όταν υπηρέτησε, έδινε φίδι. Τι έδινε? Φίδι, έδινε φουλ. Ήτανε φουλ φιδέμπορας. Δηλαδή. Ψεύτης, ρε. Α. Ψεύτησε ότι αν τον είχα εγώ τον Τούρκο, τον έτρωγα και τέτοια. Δεν νομίζω, όχι. Όχι, λες, ε. Όχι. Γιατί και στο πάρκο έχουν γίνει πολλά πράγματα. Νομίζω ότι μετά γλύψε. Go away, βλάκα. Στο πάρκο έχουν γίνει πράγματα και θάματα τώρα. Έτσι. Νομίζω ότι μετά γλύψε. Δεν πρέπει να ήταν η ζωή τον έκανε έτσι. Η ζωή νομίζω τον έκανε. Στο ναυτικό δεν νομίζω ότι σταμάτησε. Και ο Σταμάτης δεν σου βγάζει. Life chose him, ναι. Ο Σταμάτης δεν σου βγάζει και τίποτα του ναυτικού είναι η αλήθεια. Δηλαδή το βλέπει και λες ότι αυτό δεν γίνεται να έκανε ναυτικό. Γιατί πώς είναι του ναυτικού, ρε. Και ο Σαξλόγλου δεν στο ναυτικό. Αυτό μου βγάζει πιο πολύ ναυτικό. Ναι. Ναι. Ο Μουρελής μου κάνει, ρε παιδί μου, για καψιμιτζή. Καψιμιτζή. Το έχει νομίζω πάρα πολύ. Θα μπορούσε να είναι. Κάνει πολύ καλό φραπέ είναι δεδομένο. Αυτό είναι τσεκαρισμένο. Α, σωστά. Εσύ έχεις και. Πολύ καλό φραπέ. Φραπέ, ρε Νίκο. Δηλαδή, μόνο φραπέ είναι. Εσείς δεν μπορείτε να πιείτε κάτι άλλο. Έχω να πιω φραπέ πάρα πολύ καιρό. Το καλοκαίρι όμως το επιλέγω αρκετές φορές. Εντάξει, και εγώ το πρωί δεν έχω μηχανή σπίτι να κάνω κάτι άλλο. Okay. Όχι, εγώ έχω λάδι βαριέ. Και πολλές φορές το καλοκαίρι δουλεύω φραπέ. Εγώ θέλω φραπέ. Τοξικό. Τοξικό είναι, ναι. Αυτά και με αυτά φτάσαμε 11, Νίκο. Έτσι. Αφού μας εξιστόρισες. Το πώς έζησες. Εμπειρίες μοιραζόμαστε εδώ πέρα, παιδιά, να ξέρετε. Πρώτα ζούμε και μετά μιλάμε. Έτσι. Εδώ ο συνάδελφος, δηλαδή τώρα αυτό που μου είπε για, την, για τα λαμπάκια γύρω από τη σημαία της, της Τουρκίας πάνω στο βουνό. Είναι δηλαδή, τεράστια. Δηλαδή. Είχα φωτογραφίες στο παλιό μου το κινητό. Και εγώ έχω έναν ακόμα λόγο για να το παίρνω αυτό λίγο πιο σοβαρά και πιο πατριωτικά το όλο ζήτημα, λόγω της γιαγιάς μου. Τι γιαγιά τι κάνουν, φίλε. Η γιαγιά. Η μάνα της μάνας μου, παιδί μου, κυρία Λευκή. Στην Κύπρο με τους Άγγλους υπήρχε ο ΕΟΚΑ. Εντάξει. Πολύ γύρω-γύρω μας πας. Η ναι. Αντίσταση κατά τον Άγγλο. Ναι, 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 ναι. Ναι, λοιπόν. Αρχικώς το κάτω ήταν ο Γρίβας. Ο γνωστός και ως διγενής. Εντάξει. Η γιαγιά μου ήταν μέλος του ΕΟΚΑ. Τη ΕΟΚΑ βασικά, όχι του ΕΟΚΑ. Τη ΕΟΚΑ. Της ΕΟΚΑ. Λοιπόν, ήταν μέλος της ΕΟΚΑ, ρε παιδί μου. Ναι. Τι κάθεσαι, κάνεις, αφού σου λέω το λόγο. Μιλάμε για μια γυναίκα που έκρυβε τις χειρομοβίδες στους κούκκους των παιδιών, ρε φίλε. Κόφτα να πάμε στο διάλειμμα. Γιάννη, δεν πάμε καλά, φιλέ. Θα μιλήσω πρώτα απ' όλα λίγο το χαλί. Θα μιλήσω το λίγο. Ωραία. Λοιπόν, δεν πάμε καλά όμως τώρα. Δεν γίνεται. Αυτό δεν βοηθάει. Το οποίο κάνω. Κοιτάω την πόρτα σαν. Τον κράτσε όταν πεινάει. Ναι, θα μπορούσε. Δεν έχω δει τον κράτσε όταν πεινάει, είναι η αλήθεια. Τον έχω δει σε πιο τρομαγμένες καταστάσεις του. Όταν ακόμα έμεινε στο κλουβάκι του. Γιατί τώρα. Δεν είχε ποτέ κλουβί. Εκείνο το κλουβάκι το. Τώρα θα αποκτήσει. Το crate, όπως το λένε. Εκείνο που τον είχατε βέβαια την άλλη φορά, τι ήταν. Πού ήταν μέσα. Ναι, ήταν. Τι ήταν. Το διαστημόπουλο της μεταφοράς του. Α. Δεν χωράει πλέον αυτό. Καλά, χαίρομαι πολύ, δεν χωράει πλέον αυτό. Ολοκληρώθηκε η εκπαίδευση. Όχι, ρε. Ακόμα. Ξεκινήσει η προεκπαίδευση τώρα θα τελειώσει και μετά θα πάμε στη βασική εκπαίδευση. Πώς είναι ο δόκιμος και μετά ο μοναχός κτλ. Ναι. How to train your dragon. Μια τέτοια κατάσταση. Μπαλαντέρ, Λίμπερο 107,4. Μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Έχω μπροστά μου το μακελιό, αλλά δεν θα διαβάσω τι λέει στο πρώτο σελίδο του. Okay. Όχι, γιατί θα έχουμε θέματα μετά. Ο Στέφανος Χίος συνεχίζει να δίνει ρέστα. Το έφαγε ο Κόρχουτ, φίλε. Τι? Το έφαγε ο Κόρχουτ. 1-0. Προηγείται η Σλοβακία. Το 71 είμαστε εκεί. Θα το βάλει ο Μίχαελ, φίλε, δεν σου φάρει. Θα τον κόλτο είχε βάλει ο Ντούντα. 42 εδώ και ώρα το έφαγε. Έλα τώρα, φτιάξε με. Ποιο άλλο να είναι, φίλε, δηλαδή, τι φτιάξαμε. Ποιο άλλο θα ήταν, δηλαδή. Κάτα κουμάντα σου, Γιάννη, και έρχομαι. 1-0 λοιπόν προηγείται η Σλοβακία. Ισοφάρισε η Κροατία του Αζερβαϊτζάν που έχανε στο ημίχρονο.
Έχει γίνει 1-1 το Ισραήλ-Σλοβενία, παραμένει το 2-1 στο Βέλγιο-Ρωσία. 3-0 το έκανε η Ολλανδία επί της Λευκορωσίας. Κάτι άλλο δεν βλέπω, 0-0 το Αυστρία-Πολωνία στα παιχνίδια τα οποία παίζονται αυτή την ώρα για τα προκριματικά του Euro 2020. Είπαμε, Νίκο, ότι η εθνική μας παίζει Σάββατο. Σάββατο στο Σάββατο, με το Λίχτενστάιν. Σάββατο είναι εθνική ομάδα. Ναι. Χωρίς ο Κράτη Παπασταθόπουλος δεν ασχοληθεί άνθρωπος. Κάτι καλύτερο να κάνει Σάββατο βράδυ. Καλά, εννοείται. Με Σοκράτη μάλλον έξω. Και πώς θα παίξει το πρέφι, λέγω. Χωρίς Βάνης με το Σιώβα. Απάντηση στον Κόκαλη, ο Πειραιάς νικητής. Ο Ολυμπιακός είναι υπεράνω κομμάτων. Και με αυτό σήμερα. Μεγάλα καράβια, μεγάλες φουρτούνες. 38-24 χάνει ο Ολυμπιακός από την Γκραν Κανάρια. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος συνεχίζει να κάνει μια πολύ πολύ κακή εμφάνιση. Έχει ακόμα όμως. Έχει ακόμα, ναι. Απλά αν συνεχίσει έτσι, δεν έχει περιθώριο για ήττα, γιατί σφίγγουν τα πράγματα πολύ μετά για τα play-off. Μήπως να βάλουμε τώρα το Βιερίνια. Μας απαγορεύτηκε. Οπότε συνεχίζουμε ως έχουμε. Μάλιστα. Έχει κάτι ρεπορταζιακό ενδιαφέρον, Νίκο. Έχει λίγα πράγματα. Μόνο το συμβούλιο της Λίγκα σήμερα. Το οποίο τι βγαίνει από εκεί. Αποφασίστηκε. Έχουμε θέματα αναδιάρθρωση, έτσι. Ναι, εντάξει. Να ρωτήσω λίγο κάτι για την αναδιάρθρωση. Ναι. Όταν έγινε γνωστό ότι πάμε για αναδιάρθρωση το καλοκαίρι, οι ομάδες δεν είχαν συμφωνήσει. Ναι. Ναι. Μάλιστα. Πήραν τα λεφτά από την ΕΡΤ, έτσι. Όσοι τα πήραν τέλος πάντων. Τον Άρη δεν τον βάζω συγκεκριμένα. Λέω οι ομάδες που ήταν έξω από την ΕΡΤ. 7 ομάδες. Ωραία, δηλαδή τότε συμφώνησα για την αναδιάρθρωση λόγω επειδή ΕΡΤ, ναι, ουσιαστικά. Και τώρα τι, ξανασυζητάνε και λένε ότι τελικά δεν θέλουμε την αναδιάρθρωση. Μα όλο θέμα το ξεκίνησε ο δικός σου. Ο δικός μου δεν ξεκίνησε. Να μείνουν λέει 16 και όχι 14. Ποιος είναι ο δικός μου κατά πάσα. Ο Ιβάν Σαββίδης. Ναι. Okay. Ο Ιβάν Σαββίδης δηλαδή πιστεύει στη σχολή του μετά θα μείνουν 16-14 ομάδες. Ο Πάο, κόκκι. Ναι. Αλλά okay. Στην κορυφή της πυραμίδας βρίσκεται ο Ιβάν. Ναι. Ναι. Πολύ ωραία. Και από εκεί και μετά τι έγινε, όλοι συντάχθηκαν με αυτό το. Αξίζει η κατάσταση εκεί πέρα. Φάες, ναι. Τζόνι, ναι, από μένα είναι στο okay, φίλε. Δεν είπα. Από μένα είναι ναι. Δεν είπαμε να φάμε, να μην περιμένει να κάνουμε τραπέζι να φάμε μαζί. Σε λίγο θα βγω κι εγώ έτσι, να ξέρει. Α, τον Νίκο εδώ πέρα θα τα λέει. Πες αναδιάρθρωση. Ναι. Τι να πω. Πάλι ο Πάοκ φταίει για όλα, δηλαδή, έτσι είναι γνωστά αυτά. Ρε Νίκο, θέλει να κρατήσει 16 ομάδες, δεν θέλει 14. Έχει προκύψει αυτό το θέμα. Ο Βασιλιάδης βέβαια δεν υποχωρεί και λέει διαπραγματεύομαι τα πάντα εκτός από αυτό. Ναι. Εγώ θέλω, λέει, να μειωθούν οι ομάδες 14, να φτιάξουμε μία άλλη κατηγορία τη Super League 2. Να μοιράσω και άλλο λεφτά και να με έχετε ολοκληρώσει. Να σου πω κάτι. Είναι ένας πολύ ωραίος τρόπος ώστε πολλές ομάδες να γίνουν αυτόνομες. Μιλάμε για πολλά λεφτά για κάθε ομάδα. Αυτόνομες είναι να κρέμονται από τα. Και να μην κρέμονται από τα. Κάποιον. Για αυτούς και κάποιοι να μην θέλουν να διάκριση. Ο Ιβάν Σαββίδης δηλαδή. Όχι, εγώ δεν είπα όνομα. Εντάξει. Εδώ μας είπες ότι ο δικός σου δεν ήθελε και μήπως ο Ιβάν Σαββίδης. Δηλαδή ο Ιβάν Σαββίδης ασχολείται με την αναδιάρθρωση και λέει ότι δεν θα γίνουν 16, θα γίνουν 14. Ωραία. Εσύ είσαι υπέρ της αναδιάρθρωσης. Ναι. Ο Άρης είναι υπέρ της αναδιάρθρωσης. Δηλαδή σήμερα στη ψηφοφορία που έγινε τι είπε. Ο Άρης δεν έχει επιλογή. Τι πάνε δεν έχει επιλογή. Έχει υπογράψει με την ΕΡΤ. Άρα. Άρα είναι υπέρ. Μάλιστα. Πόσες ομάδες ήταν σήμερα υπέρ και πόσες ήταν κατά. Θα το συζητήσουν με τον Βασιλιάδη αυτό. Ναι, ρε παιδί μου, με τη σημερινή σύσκεψη τι βγαίνει. Κάτσε, ψηφίσανε, δεν θυμάμαι κιόλας. Περίμενα. Ο Άρης δεν έχει επιλογή με την ΕΡΤ, δεν κατάλαβα. Η ΕΡΤ φέτος είναι. Είναι για τον χρόνο. Ναι, διαιτές έκανε ο Άρης. Και, οπότε δηλαδή από τον χρόνο μπορεί να διαπραγματευτεί με όποιον θέλει. Λοιπόν, όταν, αυτό που βγήκε από το Δουσού, ναι, τη Super League είναι το εξής. Ό,τι λέει, συστάσει των ομάδων υπάρχει τάση να ζητηθεί ραντεβού με τον Βασιλιάδη, να μην γίνει φέτος αναδιάρθρωση. Αυτό που απομένει είναι να επιβεβαιωθεί η συγκεκριμένη τάση. Το ραντεβού θα γίνει μέσα τη άλλη εβδομάδα. Δεν είναι ψηφοφορία, όχι. Άρα τι συζητάμε. Θα ζητηθεί η συνάντηση με τον Βασιλιάδη. Ο Βασιλιάδης όμως λέει ότι δεν το διαπραγματεύομαι. Πόρετε Βασιλιάδη η Super League. Δεν το διαπραγματεύομαι, λέει. Ναι. Με λέει, μέσα στο Δου Σου λέει, φέρεται να υπόθηκε πως αν ο υπουργός όντως θα αρνηθεί να του συναντήσει για την αναδιάρθρωση, επειδή έχω συνάντηση με τον πρωθυπουργό Αλέκ Τσίπρα. Οκ. Μας κάνουμε συνάντηση με τον Αλέκ Τσίπρα. Επίσης, έχουμε φτάσει Μάρτιο.
Σωστά. Καλά, εντάξει, είναι εκπληκτικό στην Ελλάδα να μην ξέρουμε πόσο, με πόσο μάθηση ξεκινήσει δηλαδή, το επόμενο πρωτάθλημα. Είμαστε στην 26η αγωνιστική. Ναι. Μάλιστα. Ωραία. Και οι ομάδες που παίζουν για κατηγορία δεν ξέρουν αν θα πέσουν 2 ή 3 στην επόμενη σεζόν. Ή μάλλον δεν ήταν να παίξει μπαράζ, κάπως έτσι δεν πήγαινε. Οι 3 τελευταίοι πέφτουν. Ναι. Και ο τέταρτος παίζει μπαράζ. Ε, τι μπαράζ, άμα τελικά μείνουν 16 δεν χρειάζεται να παίξει ο τέταρτος μπαράζ. Τρομερά πράγματα. Ναι. Τι να σου πω. Στην Αγγλία βγάζουν από τον Ιούνιο το πρωτάθλημα της νέας χρονιάς. Το πρόγραμμα όλο. Και εμείς έχουμε φτάσει τέλη Μαρτίου και δεν ξέρουμε ακόμα πόσες ομάδες θα έχει η Super League του χρόνου. Είναι τρομερό. Και κάποιοι μπορεί να ξεκινήσουν και το σχεδιασμό τους για παράδειγμα. Και λένε, τι σχεδιασμό να κάνω εγώ τώρα. Πόσες ομάδες θα είμαστε, τι στόχο θα έχω. Διάβασα σήμερα. Πόσα λεφτά θα έχω. Ότι η Λαμία λέει που μπορεί για πρώτη φορά να βγει στο Europa League. Έχει δηλώσει την Τούμπα ως έδρα. Λέει την Τούμπα ως έδρα. Η οποία Τούμπα του χρόνου θα κλειστεί. Εκπληκτικό. Το είδα και εγώ αυτό και λέω τι δηλώσαν οι Τούμπα, αφού θα πάσουν καφτατζόγλιο, λέει η άλλη. Κατά 90% η Τούμπα θα είναι κλειστή του χρόνου. Άρα το καφτατζόγλιο, λογικά. Ξέρω εγώ. Ε, πού άλλο μπορούν να πάνε. Στο ΆΚΑ. Η Αθήνα πιο κοντά νομίζω είναι κιόλας. Έτσι νομίζω εγώ. Δηλαδή 3 ώρες είναι στο η Θεσσαλονίκη. Στο LFC Αρίνα, ξέρω εγώ. Ας πάνε στο LFC Κλαρίνα, βεβαίως. Στο Πανθεσσαλικό. Πληρή τις προθέσεις στο Πανθεσσαλικό. Ξέρω εγώ. Τελευταία που πήγα δεν τις πληρήκε ιδιαίτερα. Είναι 15 χρόνια για το γήπεδο. Ναι. Δεν έγινε πριν. Ωραίο βέβαια. 50. Ωραίο βέβαια, οκ. Okay. Αλλά δεν νομίζω να τις πληρεί. Ούτε καθ' αντζόγλου τις πληρεί. Θα φτιάξει ο Ιβάν, θέλει και να τις πληρεί. Ο κλασικός με τα 3 α. Ναι. Μα τι κλασικός. Για την ομάδα το κάνει. Ελληνικό, γιατί το κάνει. Γιατί, για το, αλλά δεν θα μείνει για το κοινό καλό. Δεν θα μείνει για την ομάδα του όμως. Άλλο αυτό. Θα πάρει μετά. Στα ξυλώσεις. Παιδιά φεύγουμε. Παιδιά φεύγουμε. Αυτό λέω. Πόσα χρόνια θες στο καφτατζόγλιο? Δεν θα είναι 2. Κάπου τόσο λίγο. 2 χρόνια, λογικά. Θα αλλάξουν και τα καρεκλάκια. Αν σκεφτούμε ότι θα ξεκινήσει η διαδικασία σε κάποιους μήνες, στη Τούμπα. Θα αλλάξουν και τα καρεκλάκια, όχι θα μείνουν. Γιατί να αλλάξουν. Να γίνουν ασπρόμαυρα. Γιατί να γίνουν ασπρόμαυρα. Γιατί θα είναι δεν το πάω. Και. Θα το κάνουμε όπως στο Staples Center που όταν παίζει οι Lakers έχουν ένα παρκέ, όταν παίζει ο Clippers έχουν. Το κάνουμε έτσι. Γιατί όταν παίζει η ΑΕΚ στο ΆΚΑ έγινε κυτρινόμαυρο, όταν παίζει Παναθηναϊκός γίνανε πράσινα. Δεν ξέρω, φίλε. Μπορεί να πρωτοπορήσετε εσείς. Τι να σας κάνω. Θα είναι πάντως μια. Θα έχει ενδιαφέρον. Θα έχει ενδιαφέρον η συνεννόηση για το πώς θα παίζουν. Εντάξει, να αλλάξει θα πηγαίνει, αλλά σκεφτείτε τώρα ότι με τον ΠΑΟΚ και τον Ηρακλή θα γίνεται κάθε Σαββατοκύριακο ένα παιχνίδι στο καφτατζόγλιο. Πού είναι το κακό σε αυτά. Χλωτάκτα, ρε φίλε, δεν με βαρεθεί. Θα το προσέχουν. Επιβαρθεί ο Χλωτάπτης. Το γκέλ του Κρίστινσον φτιάχνει και βάζει σε σκέψη την ΑΕΛ. Μάλιστα, ο Ρέστιχνα το φυλάκιζε αυτό. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Τον έχει και καλό πρώην συνάδελφο. Δικό του είναι. Μάλιστα. Ο Κρίστινσον. Ο Κρίστινσον. Γεια σου Φώτη. Ιδανός. Γεια σου Φώτη, Ισλανδό. Ισλανδό. Ναι. Ο Ίγκασον. Σβέρι Ίγκασον. Αυτό τι γίνεται, ρε. Τι γίνεται, φίλε. Τι θα βγει ο Βαρέλα ο Κράσπο για να παίξει ο Ίγκασον. Σωστό και αυτό. Εδώ εμεί φέραμε το Φέτφα και δεν παίζει. Ο Φέτφα. Ναι, απορώ γιατί είναι και πολύ καλός. Ο Ανσαριφάρ θέλει να έρθει, για πες μας λίγο. Mm? Ο Ανσαριφάρ θα έρθει. Είναι νωρίς ακόμα για να πούμε ποιος θα έρθει και ποιος δεν θα έρθει. Πώς γίνεται ρε φίλε, αυτός να έχει περάσει τον Ολυμπιακό και πάνε γίνει το εντυπωσιακό. Ε, πραγματικά είδες, ένα και πράγμα. Τρομερό. Ε, είναι τρομερό. Ναι, φοβερό. Τρομερό. Τι έλεγα. Και όλοι να έρχονται ελεύθεροι ρε φίλε, είναι απίστευτο. Ο Φερτατζίδης μου. Ελεύθερος. Ναι, αυτό λέω. Αλήθεια. Αυτό λέω. Αλήθεια. Ήρθε ελεύθερος με συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι. Ναι. Ελεύθερος. Βεβαίως. Ελεύθερος. Προφανώς πήρε και τα ίδια λεφτά που θα έπαιρνε στον Ολυμπιακό. Όχι. Και ήρθε. Όχι, δεν πήρε τα ίδια. Mm. Γιατί είναι η μισή σεζόν. Ναι. Και ο Άρης δεν είναι. Ο Ανσαριφάρτ που είναι τώρα στην Νότιχαμ. Ναι, ναι, Νότιχαμ. Mm. Ωραίος φορ. Πολύ ωραίος. Καλό. Πολύ ωραίος για πλάτη. Ωραίος φορ. Μια χαρά είναι. Εμένα μου αρέσει. Άμα έρθει θα είναι λίγα 100. Πολύ δυνατός. Mm. Έχουμε ακόμα για τις μεταγραφές. Θα δούμε. Πάει να πει για Λούκη να ξαναγυρίσει. Ο Χολέμπας. Όχι, το σέφιο. Αριστερό μπακ άλλο θέλει. Δεν μπορώ να πω. Ο τέτοιος, ο Κούτρης. Ποιος ο Κούτρης, λυθεί ο Κούτρης. Λυθεί μπορεί να πάει στα δέχα μου και να γυρίσει στην Ελλάδα, πάει στον Άρη. Χατζησαφή. Χατζησαφή, άνα μπράβο, στον Ολυμπιακό ήταν και αυτός. 3-1, ο Αδοκάριο, το Βελγίο. Για να το κάνει 3-1, με τον Λουκάκου νομίζω. Ρωμελού Λουκακού. Πώς θα βάλουμε ένα break τώρα. Όχι, φίλε, θα πάμε στο break σωστά όπως βλέπεις 11.30 και μετά θα φάσει. Κάτσε παρά να δούμε πώς έφαγε τις πατάτες. Όχι, όχι, δεν χρειάζεται. Περίμενε. Φίλε, ήδη πλένει ο άνθρωπος. Ήδη πήγε να πληθεί. Ήδη πήγε να πληθεί ο φίλος και συνάδελφος.
Ωραία, μια χαρά. Μια χαρά. Λοιπόν, στα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη, άλλο γκολ δεν βλέπω να έχει μπει. Ή μάλλον μπήκε, έκανε την ανατροπή η Κροατία. Κροατία-Αζερμπαϊτζάν 2-1. Αζερμπαϊτζάν προηγήθηκε στο ημίχρονο 0-1. Άλλο γκολ είναι στο Αυστρία-Πολωνία. Η Πολωνία προηγείται πλέον 0-1 στο 79. Αυτά τα παιχνίδια εκεί κοντά στο 80 πάνω κάτω. Όλα τα μάτια τα οποία είναι σε εξέλιξη. 2-0 είναι το Βόρειο Ισλανδία-Εστονία. 3-0 το Ολλανδία-Λεύκο-Ρωσία. Το Σλοβακία-Ουγγαρία ήταν 0. Είπαμε για την Κροατία που το γύρισε, το κάνει 2-1. 1-1 το Ισραήλ με την Σλοβενία. 2-0 τα Σκόπια με τη Λετωνία. Το έβαλε τον κόλλο η Πολωνία πριν από λίγο με την Αυστρία. 2-1 το Βέλγιο με τη Ρωσία. Είχε το Κάριο Λουκάκου πριν από λίγο για να κλειδώσει τη νίκη. Να το κάνει 3-1 για το Βέλγιο. Ημίχρονο στο Γκραν Κανάριο Ολυμπιακός 40-30. Πολύ κακή εικόνα του Ολυμπιακού στο πρώτο ημίχρονο. Εκεί στην. Στη μακρινή. Στα μακρινά. Στη Κανάρια νησιά. Πέστρεφε, λέει. Στη μακρινίτσα. Πέστρεφε, γιατί εκνευρίζει, πώς εκνευρίζει. Με τα Σκόπια. Φύγομαι εκεί πέρα. Πρόβλημα. Όχι, καμαλέκα. Ποιος. Έχεις πρόβλημα σοβαρά τώρα. Δηλαδή παραχαράσετε η ιστορία. Τι σου στέλνουν μηνύματα. Διάφοροι άλλοι προοδευτικοί. Με όμικρον γιώτα. Έγινε μια δημοσκόπηση και λέει ότι η πλειοψηφία των Ελλήνων είναι κατά των ομόφυλων ζευγαριών. Τι είπα να πει είμαι κατά των ομόφυλων ζευγαριών, δηλαδή ότι τι. Δεν... Δηλαδή άμα δω ένα ομόφυλο ζευγάρι θα του πω είμαι κατά και θα πάω το χωρίσω, τι. Δεν συμφωνούν. Να σου πω λίγο κάτι. Να κιόλας, ναι. Να σου το δείξω κιόλας, δηλαδή. Ναι. Και τι του νοιάζει το ομόφυλο ζευγάρι, αν συμφωνούν ή όχι, δεν κατάλαβα. Εντυπωσιακό. Εντυπωσιακό δεν λέει. Δηλαδή, ποια είναι η ερώτηση, για μπες λίγο σε παρακαλώ, διαβάσεις. Η ερώτηση ποια είναι, κατάλαβες, που δεν συμφωνεί, ας πούμε. Περίμενα το. Δηλαδή, θα σε ρωτήσω εγώ αν συμφωνείς. Κάποιος πριν ομόφυλο ζευγάρι θα ρωτήσω αν άλλο συμφωνείτε που είμαι, ξέρω εγώ από τον τάδε. Διάβαζα πριν. Τώρα δεν μου το βγάζει. Το κατέβασα, Νίκο. Δεν πρόλαβες να το δεις πριν το κατέβασα. Α, να το. Όχι στο γάμο, λέει. Όχι στα ζευγάρια, στο γάμο. Δεν άλλο το δικό μου. Όχι στο γάμο ομόφυλο ζευγαριών, λέει το 70% των Ελλήνων. Μάλιστα. Το θέτουμε σωστά. Μόλις το 31% στην Ελλάδα θα αποδεχόταν ένα μουσουλμάνο στην οικογένεια, όταν ο μέσος όρος στη Δυτική Ευρώπη είναι 66%. Μπράβο. Στην Ελλάδα λέει, υπάρχει χαμηλό ποσοστό αποδοχής του γάμου των ομοφύλων αλλά και των αμβλώσεων. Μάλιστα. Πάλι σχέση με το μέσο όρο της Δυτικής Ευρώπης, σε τόσο 10 Έλληνες διαφωνούν με το γάμο ομοφύλων, ενώ οι μισοί περίπου διαφωνούν με το κατά πόσο οι αμβλώσεις πρέπει να είναι νόμιμες σε αντίθεση με τη Δυτική Ευρώπη. Η πλειοψηφία λέει ξεκάθαρα ναι. Εντάξει, είναι γνωστό ότι σαν λαός γενικότερα λίγο το ρατσισμό τον έχουμε μέσα μας. Παρόλο... Εγώ νομίζω ότι ακούγεται περισσότερο από όσο τον έχουμε. Αλλά αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Παρόλο που είμαστε μια χώρα που έχει στείλει μετανάστες στην Αυστραλία, στη Γερμανία. Και υποδέχεται πολλούς μετανάστες τα τελευταία χρόνια. Και υποδέχεται πολλούς μετανάστες, αλλά. Έχει ανοίξει τα σπίτια της. Εμείς θα είμαστε τα σπιτάκια της. Ναι. Εμείς θα είμαστε ρατσιστές. Ακούγονται οι άλλοι πιο πολύ, δυστυχώς. Ναι. Τι έκανα. Και με τις εκλογές που θα ακούσουν ακόμη περισσότερο, αλλά δεν πειράζει, όλα καλά. Όλα εντάξει. Θα μπουν πάλι στη Βουλή κιόλας. Αυτό είναι δεδομένο. Αυτό είναι κατάντια. Είναι κανένα δεύτερο κόμμα. Καλά δεν νομίζω. Καλά. Okay. Τα δύο κόμματα θα είναι πάνω, ξέρουμε τώρα, δεν ξέρουμε τη σειρά ακόμα. Ναι, κάτω από τους δύο εννοώ. Α, κάτω από τους δύο, δεν νομίζω. Εννοώ. Δεν νομίζω να είναι εκεί πέρα. Okay. Έχω φόβο. Εγώ το νομίζω. Έχω φόφη. Ναι. Σχίστηκα. Σχίστηκα. Νομίζω ότι σχίστηκα. Λοιπόν, δεν μας αφήνει να πάρουμε βίρνια. Φίλε, εγώ δεν σε αφήνω να πάει 11.30 να πας έξω να τσαλακώσεις. Και 27 θα πάρεις, όπως να ξέρεις. Όχι, όχι, δεν γίνονται αυτά. Φίλε, θα πρέπει να πάμε κανονικά στις ώρες μας, θα παίξω τα διαλύματά μας, τα πάντα όλα. Έτσι. Και πρέπει να γίνει λίγο στο πέτσι αυτό που σου είχε έρθει έξω, να κρυώσει. Ωραία. Το σπίτι μου. Έτσι πρέπει, ρε φίλε, τι να κάνουμε. Μη βάλετε τον Αντελίνο, όχι. Ναι. Όκναλ και πούκναλ που έλεγε η γιαγιά μου. Το ποιο. Όκναλ και πούκναλ. Τι είναι αυτό. Μακεδονική έκφραση, τέλος πάντων, ρε παιδί μου. Ντοπιολαλιά. Ντοπιολαλιά. Ντοπιολαλιά, μάλιστα. Όκναλ και πούκναλ. Έλεγε ότι έλεγε όχι. Όκναλ και πούκναλ. Ναι. Ωραία πράγματα. Λοιπόν, ο Αζάρ εδώ πέρα πέρασε μια δεκαριά. Όχι, ήταν το δοκάρι πριν του Λουκάκου αυτό. Και ο Γιώργος Μαυρίδης λέει: αποκάλυψε, λέει. Και αυτόν τον είπα να κατεβεί. Η Νοτοπούλη θέλει τον Γιώργο Μαυρίδη και εκείνο ζητάει τη γνώμη του κόσμου. Τι γίνεται, ρε φίλε. Και αυτό θα κατέβει. Ακατεύουμε κι εμείς, ρε παιδιά. Ούτε ένας δεν πήρε τηλέφωνο, μου πει ψήνεσαι. Και τις έδεσε... Εγώ δεν σηκώνω και άγνωστα βέβαια, οπότε και έδεσε... και να με πήρε. Και τις έδεσε τρεις δίματα, λες, τον Πουλό. Άστεγε η αδέσποτα, αισθητική, μιλώντας πάντως ότι έχει να κάνει με τη τέχνη, λέει, μάλιστα. Mm.
Κλείνοντας, λέει, θέλω να πω ότι πήγα χθες μια βόλτα να ακούσω την ομιλία της Κατερίνας και περισσότερο το έκανα να δω ποιοι είναι γύρω της. Α, έχει πάρει θέση και ζητάει τη γνώμη του κόσμου, ρε παιδί μου. Ναι, ναι, ναι. Και τι του λέει ο κόσμος από κάτω, Γιώργο, κατέβα. Καλά, σίγουρα, εντάξει. Δεν παίρνω εδώ, αλλά σίγουρα θα του λέει κάτι τέτοιο. Πιστεύεις ότι του λέει Γιώργο, κατέβα. Εύκολα. Κάτσε, να πούμε, να δούμε, ρε φίλε. Πόσα σχόλια έχει από κάτω, έχει πολλά. Ε? Πόσα σχόλια έχει από κάτω, καμιά 3.000. Δεν μπήκα στο post, διάβαζα ένα άρθρο που αναφέρει σχετικά. Εντάξει, θα σου πω λέω κάτι από διάφορου άλλου. Καλά, ναι, σίγουρα, okay, γιατί. Ο συγκεκριμένο. Είδαμε... Ποιο με ποιον είπε, με. Με τον Οτοπούλου. ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή. Ναι. Ναι. Okay. Διάβαζα για αυτήν ότι μέχρι πρώτη ο σχολιόταν με το Υπουργείο Μακεδονία Τάξη και τώρα σιγά σιγά λέει φτιάχνει το πρόγραμμά τη. Αλλά εντάξει, δεν χρειάζεται να βιάσει. Σε 1,5 μήνα είναι, σε 2 μήνες περίπου είναι οι εκλογές, οπότε δεν χρειάζεται. 2 είναι? Να βιαστείς κιόλας, το κάνεις το πρόγραμμά σου. Κάτσε, οι ευρωεκλογές είναι σε 2. Εκεί κοντά είναι, ρε. Όλα μαζί. Ναι, ναι. Πω. Πάλα τραβιόμαστε. Όλα μαζί, χωρίς βουλευτικές, όπως φαίνεται. Βουλευτικές θα γίνουν φέτος όπως και να έχει. Θα γίνουν, ναι, λένε θα γίνει Οκτώβριο, άλλοι λένε θα γίνει Μάιο, άλλοι λένε θα γίνει πιο νωρίς. Μάλλον θα γίνει μετά το καλοκαίρι, ναι. Να ξεκουράσουν λίγο τα παιδιά. Να παρουσιάσει και τις θέσεις. Βαρόμετρο ευρωεκλογές. Να παρουσιάσουν όλοι και τις θέσεις τους στη ΔΕΘ. Να έρθουν εδώ πέρα να τα πούνε. Εντάξει. Καλά, τότε έτσι κι αλλιώς θα είναι ρεφλή προεκλογική. Το πρόγραμμα για τη Θεσσαλονίκη που παρουσιάζει 3 χρόνια τώρα, Αλέξη Τσίπρα. Το μετρό είναι σε τελική συζήτηση. Καλά, χαμός, έτοιμο είναι. Ναι, τώρα πάω να πάρω εισιτήριο. Είσαι τελικό στάδιο του μετρό επιτέλους. Έχει ξεκινήσει η συζήτηση για την ανάπλαση της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ξεκινεί η συζήτηση για την ανάδειξη όλου του παραλιακού μετόπου. Έτσι. Αλλά αυτά δεν τα λέτε, όλα τα στραβάλετε. Ναι, ναι, ναι. Πάμε στο break τώρα. Όχι, δεν πάμε ακόμα. Στείλε το break, στείλε το break. Στείλε το break, τελευταίο διάλειμμα. Τελευταίο διάλειμμα. Πάμε στο break. Δώσε τι γίνεται στοιχηματικά και μετά θα πάμε στο διάλειμμα. Θα δώσει εσύ. Τόσο κόσμο περιμένει, δεν τα έχω μπροστά μου. Ερε Νίκο. Δεν τα έχω μπροστά μου. Τι καψόνια μου κάνει. Τι γελάς, ρε βλάκα. Τι γελάς. Δώσε break. Εδώ μας επιστρέψαμε μπαλαντέρ στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Νίκος Μοσχοβίτης. Θα αρέσουμε τώρα και όλα καλά. Και... Μια χαρά. Έτσι, χάνεις 2-3 κιλάκια, παίρνεις τάρους μετά. Μια χαρά. Έπεσα 68 εκεί που ήθελα. Έπεσα 69. Θέλω... Yeah. Στα 69 θα πέρασα. Θέλω να χάσω όλο ένα. Έτσι όπως το πάμε, βέβαια μπορεί να μην γίνει αυτό. Αλλά θέλω να χάσω. Βάρει και 10.30 ώρα το βράδυ. Καλά, εγώ θα κοιμηθώ αργά. Θα το έχω ανοίξει μέχρι τότε. Δεν έχει σημασία τι ώρα θα κοιμηθείς. Αφού το αργήσαμε να το φέρουμε. Εγώ θα κοιμηθώ 2,5-3 εκεί πέρα. Okay. Μέχρι τότε θα το χωνέψει πιστεύω. Για 10,5 ώρα ξαναλέω, δουλειά δεν γίνεται. Ναι, σου λέω όμως ότι θα το χωνέψει μέχρι τις 3. Μα δεν είναι το θέμα το χωνέψει, όχι, ρε φίλε. Τότε. Το θέμα είναι πώς θα το μεταβολήσει. Να μεταβολήσει, ναι. Δεν θα το μεταβολήσει τώρα. Δεν έφαγε και τίποτα σε μεγάλη. Όλο, ρε φίλε. Δεν έφαγε και τίποτα σε μεγάλη. Τι, παξιμάδια βάγα το πρωί και βλακία το μεσημέρι. Τι είναι το μια βλακία το μεσημέρι. Θυμάμαι πώς το λένε τώρα, τι είναι, τουρλού ήταν, τι ήταν, ένα πράγμα με πιπεριές μέσα, πατάτες, μελτζάνα. Μπριάμ. Μπριάμ, άμπραμ, μπριάμ. Όχι μεγαλολαβίτες, ναι, οι μεγαλολαβίτες το λένε μπριάμ. Ναι. Εδώ οι δικοί μας οι Μακεδόνες το λένε τουρλού. Ναι, ή τουρλού, ρε παιδί. Το τουρλού είναι πιο σωστό, γιατί είναι τουρλού. Τουρλού, ναι, είναι λίγο τουρλού, όντως. Χωρίς ψωμί, χωρίς φέτας, χωρίς τίποτα το φάγα. Γιατί? Γιατί δεν τρώω ψωμί. Άρα δεν έφαγες. Δεν τρώω ψωμί. Ναι, το συγκεκριμένο δεν γίνεται τρώω ψωμί, ρε φίλε. Το συγκεκριμένο θέλει λίγο να γλιστρήσει. Απέχω από το ψωμί. Αυτό που φάγες τώρα τι ήταν? Είχε λίγο, εντάξει. Είχε ψωμί και φάγε μπέργκερ. Μάλλον ήταν με ριζογκοφρέτα το μπέργκερ. Είχε λίγο, οκ. Okay. Ήταν μια μικρή ατασταλία. Ναι. Τι δουλεύει, λέει, ακόμα για την 11η Αναστασιάδη. Τα δύο συστήματά του. Η Αγγελάρα. 4-2-3-1 ή 3-5-2. Αναλόγως λέει θα προκύψουν και τα πρόσωπα της 11ης. Εφόσον επιλέξει 4-2-3-1, ο Βλαχοδήμος φέρεται. Ο Βλαχοδήμος έχει τον πρώτο λόγο για το τέρμα. Με τον Πασχαλάκη λέει να παλεύει επίσης για τη θέση στα γκολπόστ, ενώ στο κέντρο της άμυνας. Ο Σιώβας να έχει παρτενέρ το Ρισβάνι. Α, σημείο που θα απουσιάσει μάλλον ο Πάπα. Ο Σιώβας, πού παίζει, ρε φίλε. Στην Ισπανία. Ναι, κάτι τέτοιο. Στα δύο άκρα λέει Κούτρης και Μπακάκης. Με το Μαυρία να σου μιλάω τον Αναστασιάδη για τα δεξιά τη. Μαυρία. Ναι. Ο Χάρης ο Μαυρίας. Στον άξονα λέει Σάμαρης και Ζέκα. Έχουν τον πρωτολόγο με το Φορτούνα να κινείται πίσω από τον Μήτρο, ο οποίος αποτελεί την αιχμή του δώρατος, ενώ στα άκρα όλα είναι ανοιχτά αφού τίποτα δεν έχει ξεκαθαρίσει. Οι επιλογές είναι Μπακασέτας, Δόνης, Μασούρας και Κολοβός. Εγώ θα βάζω το Μασούρα σε καλή κατάσταση. Εφόσον επιλέξει λέει το 3-5-2, ο Μήτρο θα έχει στο πλάι του τον Κουλούρη.
είτε ο Κολοβός, λέει, ο οποίος δοκιμάστηκε σε ρόλο δεύτερου θετικού, αντιμετώπισε Σιώβας, Ριζβάνης και Κουρμπέλης αναμένεται να αποτελήσουν την τριάδα μπροστά του τερματοφύλακα. Μάλιστα. Α, και το Κουρμπέλη να έχει τα. Ναι, 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 ναι. Να παίξουμε το Λιχτενστάιν αυτό τώρα. Εγώ πιστεύω θα παίξουμε 4-3. Και με 35 δίμετρο Λιχτενστάιν. Ξαναπέσαι λίγο μπροστά, μπροστά είπε Μαυρία, πιθανώ. Όχι Μαυρία, ρε. Μήτρογλου στο 4-2-3-1. Ναι. Αλλιώ αν παίξει 3-5-2. Μήτρο... Ενώ και πλάγια και τέτοια, ρε. Α, λέει είναι ανοιχτά όλα για τα πλάγια. Λέει. Έχει Μπακασέτα, Δόνη, Κολοβό και Μασούρα. Μόνο Μασούρα είναι παίξει που παίζει τα πλάγια. Βασικά, ναι. Όλοι οι άλλοι. Βασικά, ναι. Οι άλλοι είναι στο άξονα. Ναι. Και. Και αν παίξει 3-5-2 με Κουλούρι ή Κολοβό, δηλώσω με Μητρογλου. Μεγάλη επιτυχία. Εγώ θεωρώ ότι ο Κουλούρι, αν παίξει, θα βάλει γκολ το Σάββατο. Όπα. Να βάλουμε anytime δηλαδή. Είναι το παιδί. Είναι ψηλή. Είναι το παιδί σε πολύ καλή κατάσταση. Ναι. Ναι. Άσχετα από δική την ομάδα στην οποία ανήκει. Τι ζητήσατε να δική τρεφή, για να πάει να παίξει πηγή. Αν έμενε, θα δικούτανε. Αξίζει μια ευκαιρία στον ΠΑΟΚ. Αξίζει την αξίζει. Στον Ανατρόμητο κάνει παπάδες. Αλήθεια. 16 γκολ. Πρώτο σκόρ. Και νομίζω καμιά 21 κανονικά. Όλα μαζί με κύπελα και τέτοια. Ο Ολυμπιακός είναι τραγικός. Είναι τη χειρότερη του εμφάνιση φέτος. Χάνει 60-42 τέλος τρίτης περίοδου. Έχει δώσει 5 assist μέχρι τώρα. Σε 30 λεπτά αγώνα σχεδόν. Και χάνει μια ομάδα η οποία παλεύει για την προμονή στην. Στην Ισπανία και στην Ευρωλίγκα δεν κυνηγάει τίποτα γιατί έχει μείνει πολύ πίσω. Ολυμπιακός. Οπα. Φάγαμε ντούφλα. Ολυμπιακός, άμα χάσει, τι γίνεται. Σφίγγουν πολύ τα πράγματα. Αν και ο Ολυμπιακός υποτίθεται ότι έχει από τα πιο εύκολα προγράμματα τις ομάδες αυτές που είναι εκεί από το 6 μέχρι το 8-9. Αλλά μέσα στο εύκολο πρόγραμμα, ας πούμε, θεωρείται και το σημερινό παιχνίδι και χάνει 18 πόντους. Οπότε τι εύκολο και τι δύσκολο. Και τώρα 21 από το ρίγκαλο τρίποντο. Είναι πάρα πολύ κακός. Είναι πολύ κακός. Ο Ολυμπιακός. Οι χώρες πανούλη, αλλά η εικόνα του είναι. Επειδή το παρακολουθώ το παιχνίδι έτσι κατά τη διάρκεια τώρα εδώ της εκπομπής, γιατί ξεκίνησε 10.30, είναι πάρα πολύ κακός. Και το φοβερό είναι ότι πριν δύο μέρες, ας πούμε, γιατί είναι αυτή η εβδομάδα με τα δύο παιχνίδια, με την Bayern έκανε μια όντως καλή εμφάνιση. Ήτανε καλός. Κέρδισε και εύκολα και όλα αυτά. Και δύο μέρες μετά έχει αυτή την εικόνα. Okay. Δεν έχει ταξίδι, ναι. Έξι. Βέβαια. Τρεις μέχρι τη Μαδρίτη και άλλες τρεις από τη Μαδρίτη. Τραγικό. Καλό. Τραγικό. Να κάνουμε, φίλε. Η Ευρωλίγκα θέλει να γίνει NBA, αλλά παίχνει NBA δεν έχει. Τι να κάνουμε. Δεν είναι τόσο εύκολο να προσαρμοστείς. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε, Νίκο, τώρα για πες. Στον Άρη μας τι γίνεται. Χαλάρα. Χαλάρα. Μέχρι Σάββατο προπονήσεις. Ναι. Μετά δύο μέρες ρεπό. Και από Τρίτη ξανά. Μπακαλιάρο Κορδαλιά και μετά από Τρίτη πάμε ξανά. Πάμε ξανά με όφη και τα λοιπά. Γύρω και διεθνή. Χάνει ο Κόρκουτ. Άρης όφη. Ναι. Εντάξει. Οκ. Okay. Κατάλαβε. Είχε. Έχει ξεκινήσει το. Στον Άρη αυτές τις μέρες αυτό που βρίσκεται στο προσκήνιο τα δημοσιεύματα από Αθήνα για παίκτες της ομάδας. Έλα ρε φίλε, εντάξει τώρα, γνωστά είναι αυτό. Είναι μέρες που δεν έχει τίποτα. Κλασικά τώρα, okay. Ναι. Χθες ο Βέλεθ ερχόταν στον Άρη. Σήμερα δυσκολεύει γιατί είναι μεγάλες απαιτήσεις του Άρη. Ναι, στον Ολυμπιακό. Σήμερα ο Ολυμπιακός κρίνει μεγάλες, πολλά τα χρήματα που ζητάει ο Άρης. Για τον. Ο Ολυμπιακός δεν είναι καταθέσει πρώτος. Εντάξει. Εντάξει. Ναι, χρειάζεται. Αν και εγώ νομίζω δεν θα πάρει το Βέλεθ, αλλά οκ. Okay. Εντάξει, τι να σου πω. Για μένα είμαι της άποψης ότι πλέον και έχοντας μάθει από τα λάθη της ομάδας του παρελθόν, ότι όταν έρχεται μια πρόταση ικανοποιητική για ένα ποδοσφαιριστή, τον δίνεις. 1,5 εκατομμύρια με έρθει για τον Βέλεθ από την οποιαδήποτε ομάδα, τον δίνεις. Τον κατεβάζεις μια ωραία κορδέλα και τον πας στο αεροδρόμιο εσύ. Για να φύγει. Για τον Ολυμπιακό ή γενικά. Για τον οποιονδήποτε. Για τον ΠΑΟΚ. Για τον ΠΑΟΚ θα ζητήσουμε κάτι παραπάνω. Δεν το πας στο αεροδρόμιο. Ένα βασικό είναι αυτό. Ναι. Εντάξει. Okay. Δεν. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ είναι λίγο μια άλλη κατάσταση. Για όποιον παίχτηκε. Γιατί σήμερα λέει βγήκε δημοσίευμα για το Σιώπη. Λέει οι ομάδες στην Τουρκία λέει του τζεκάρουν. Ναι. Αυτή η κίνηση που κάνεις. Ή σήμερα το απόγευμα που βγήκε. Every day, όπως είχε πει. Day, ναι. Και μεγάλο Γκατούζο. Ή σήμερα που βγήκε από την Αθήνα, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός και ΑΕΚ βλέπουν Βαλεριάνο. Ωραία, φίλε. Ωραία, φίλε. Εντάξει. Μάλιστα. Δηλαδή το Σάββατο. Α, δεν θα παίξει. Λογικά. Πού, ρε. Ο Βαλεριάνος στον. Παιδί του Ολυμπιακού δεν είναι. Τη Ακαδημία του Ολυμπιακού. Άρα, μπράβο. Έφυγε, γύρισε λίγο. Καλά,
Πότε γύρισε. Χρόνια πολλά δεν έχει φύγει. Όχι, γύρισε γενικότερα νόμο. Ναι. Δηλαδή, γύρισε ρε παιδί μου από εδώ και από εκεί. Ναι. Μέχρι που κατέληξε στον Άρη πέρυσι με ημεροφορίδη. Ναι. Στον Ηρακλή πιο πριν, πάλι με ημεροφορίδη. Στον Ηρακλή, από όλο να σμίγει πάλι με ημεροφορίδη. Λαμία δεν έπαιζε. Ή όχι. Νομίζω πω όχι. Τον είχε. Είμαι εκτό αν είχε δώσει τον Ιδανικό Ολυμπιακό σε κάποια φάση. Ναι. Okay. Καλό παίχτη. Αλλά κοιτά. Εδώ. Δεν λέει κάτι. Λέει. Κομικοτραγικό. Λέει και αυτό. Κομικοτραγικό είναι ο Ολυμπιακό. Δεν σκεφτόταν να φανεί στην Ευρωλίγκα ever. Αυτή που κάνει τώρα. Δηλαδή κατάφερε να φέρει καλάθι στο τέλο τρίτη περίοδου. Πήρε ένα την μπάλα, έτρεξε, του πέρασε όλου και βάλε καλάθι. Χάνει 23. Τι να πω. Μεγάλη εντάξει, είναι η εποχή λίγο περίεργη τώρα. Ολυμπιακό. Όταν ναι. Δεν έχει αγώνε. Και πια είμαστε Μάρτιο, δηλαδή η χρονιά οδεύει προ το τέλο τη. Όντως κάποιες κουβέντες γίνονται, εντάξει, έτσι, ναι. Στη λογική του τι θα κάνουμε το καλοκαίρι, πώς θα πάμε, τι και πώς, αλλά είναι πολύ... Ο Ολυμπιακός, ειδικά που τα έχει χάσει, νωρίς, που τα έχει χάσει όλα, πρέπει να δώσει λίγο στον κόσμο πράγματα για τη νέα σεζόν. Εκεί είναι, αυτό είναι που παίζει πλέον, βλέπετε, στον Ολυμπιακό, πέρα την κόντρα με τον Κόκαλη, οκ. Okay. Ναι, και επίσης ο Ολυμπιακός, επειδή δεν θα έχει το Champions League του χρόνου, όπως το έχει και φέτος, ή μάλλον όχι. Δεύτερη ναι, θέση, θα έχει προγραμματικά. Ναι, ρε παιδί μου, είναι πολύ δύσκολο να βρεθεί στο. Πες τώρα στη φάση των ομίλων. Για τους δύο νομίζω είναι πολύ δύσκολο να βρεθεί στη φάση των ομίλων. Ναι, οκ. Okay. Εντάξει. Ο ένας όμως θα έχει τον ίδιο κορμό και λίγο ενισχυμένο με ακόμη πιο ποιοτικούς παίκτες. Αυξάνει τις πιθανότητες του, ναι, ναι, okay. Αλλά είναι και θέμα κλήρωσης πολλές φορές. Προφανώς. Και ο Ολυμπιακός μέσα σε μια άλλη διαδικασία. Το έχετε καταλάβει πλέον, έτσι. Δεν είναι τα μπερεκέτια πριν 3-4 χρόνια που. Μπαίνανται 25 κάθε χρόνο. Κάπου διάβαζα, λέει, μειώνεται το budget, λέει, στον Ολυμπιακό του χρόνου. Να σου πω και λογάκι και φυσιολογικό, ρε φίλε. Για μένα η καλύτερη κίνηση που έχει κάνει που είναι αποφάσισε να κρατήσει τον Μαρτίνς. Καλά. Μην είσαι σίγουρος. Εγώ θεωρώ ότι είναι καλός προπονητής. Ναι, μην είσαι σίγουρος ότι θα το κρατήσει. Εγώ πιστεύω ότι θα το κρατήσει. Ναι. Καλά. Και μπορεί να ξεκινήσει την προκριματικά, να φάει ένα αποκλεισμό και να το πει φύγε. Το φταίξιμο στον Ολυμπιακό, αν ακούτε εκεί πέρα λίγο στον Πειραιά, ταξιτάκι, αν ακούς, πιπείς. Λοιπόν, δεν είναι με τον στον προπονητή. Είναι στους ανθρώπους που περιβάλλουν τον προπονητή. Είναι στο Μοντεστό, είναι στο Σα, είναι στον Καρεμπέ. Σε αυτούς δηλαδή που έχουν αναλάβει να βρίσκουν ποδοσφαιριστές. Γιατί στις περισσότερες περιπτώσεις τα έχουν κάνει, μην πω ότι τα έχουν κάνει. Το θέμα του Ολυμπιακού φέτος δεν ήταν ο προπονητής. Το θέμα του Ολυμπιακού φέτος ήταν το υλικό του. Ο άλλος, όσο και να προσπαθούσε με αυτό το υλικό, δεν θα κατάφερνε πολλά πράγματα. Που πάλι ο Ολυμπιακός τον είδαμε και σε παιχνίδια, ρε παιδί μου, να κάνει μια ομάδα που ήταν πολύ επιθετική, έκανε ευκαιρίες, γκολ δεν έβαζε ποτέ. Το βασικό του λάθος ήταν ότι δεν πήρε έναν καλό επιθετικό να επενδύσει εκεί πέρα στη θέση του Φορ. Πήρε το Χασάν. Οκ. Okay. Και τον Γκερέρο, όπως λέγεται αυτός. Για μένα είναι ένας καλός προπονητής, καλά κάνει και τον κρατάει. Τώρα από εκεί πέρα το θέμα, τι ρόστερ θα φτιάξει. Τα κλειδιά του κύριου Διευθυντά. Τι να σου πω. Εντάξει, γενικά, είπαμε ότι οι ομάδες σιγά σιγά ψάχνονται. Έτσι. Οι ομάδες που έχουν μεγαλύτερη, πώς να σου πω, καλύτερο σχεδιασμό, καλύτερη οργάνωση, όσο να είναι κάποιους στόχους τους έχουν πάντα και θα το τσεκάρουν πιο μετά. Εντάξει, είπαμε, η σεζόν σιγά σιγά τελειώνει. Έτσι κι αλλιώς για τις ομάδες που θα παίξουν στην Ευρώπη, η επόμενη σεζόν ξεκινάει πολύ άμεσα. Δηλαδή. Δεν έχεις πάρα πολύ χρόνο για να. Ο ΠΑΟΚ νομίζω αρχές Αυγούστου. Ο Άρης ξεκινάει. Αρχές Αυγούστου, Τέλη Ιουλίου. Ναι. Τέλη Ιουλίου, αρχές Αυγούστου. Ο Άρης ξεκινάει 25 Ιουλίου. Οπότε. Άρα ο Άρης, δηλαδή, ας πούμε για παράδειγμα, το έχει ζήσει και ο ΠΑΟΚ. Αυτό θα πρέπει να ξεκινήσει προετοιμασία 15 Ιουνίου το αργότερο. Ναι. Εκεί πέρα. Θα έχει δηλαδή από τις 5 Μαΐου που θα τελειώσει το πρωτάθλημα μέχρι τις 15 Ιουνίου, θα έχει 1,5 μήνα περίπου να κάνει ό,τι είναι να κάνει και θα πρέπει να ξεκινήσει από πριν. Καλά, όχι να κάνει ό,τι είναι να κάνει, ρε παιδί μου. Τέλος πάντων, να έχει κάνει τις περισσότερες κινήσεις του, άντε να πούμε έτσι. Αυτό. Okay. Και ο Άρης πρέπει να κάνει κινήσεις που θα ανεβάσουν το επίπεδό του ως. Στη λογική του Europa League. Στη λογική του Europa League όσον αφορά τα δεκάδα. Γιατί συμφωνώ. Λένε, ας πούμε, πολύ το ρόστερ είναι καλό, φαίνεται, μην κάνουμε πολλές αλλαγές κτλ. Ναι, δεν είναι λύση το να πας σε 10 ποδοσφαιριστές. Πρώτη γραμμή ειδικά. Όχι, εγώ θέλω να κάνει 10 αλλαγές, αλλά το να φέρει 2-3 ποιοτικούς για αυτό το επίπεδο, ένα σε κάθε γραμμή, θα σου πω εγώ. Έναν. Πιστεύω ότι θα είσαι καλά. Για μένα. Ο Ανσαριφάντα, α πούμε, άσχετο να τη. Ναι, είναι πολύ καλή η λογική. Ναι, okay. Είναι ρε φίλε, ένα παίξει πολύ καλό επίπεδο. Τι να λέμε τώρα. Είναι καλό παίξει. Μένα... Γνωρίζει από Ελλάδα. Είναι μια χαρά παίκτη. Για μένα η ομάδα θέλει. Αν και νομίζω είναι και δύσκολη περίπτωση. Είναι δύσκολη περίπτωση, ναι. Γιατί έχει ψηλό κασέ. Η ομάδα θέλει, αλλά ο Άρης θα ρίξει και τα περισσότερα χρήματα. Του budget θα τα ρίξει στο 4. Δηλαδή για το 4 θα δώσει πάνω από 3-4 εκατοστάρικα.
για να πάρει ένα καλό φορ. Ο Άρης πρέπει να πάρει 3-4 ποδοσφαιριστές, 5 άντε να σου πω, 5 να πάμε, ενδεκαδάτους, δυνατούς, ανάλογα θα γίνει και με τον Ματέο, θα γίνει και με τον Βέλεθ, και μετά συμπληρωματικές κάνει όσο θέλει. Το Βέλεθ δεν έχει, ρε φίλε, δεν έχει τέτοιο, δεν έχει συμβόλαιο για την επόμενη σεζόν. Μπορεί να πουληθεί, ρε. Έλα μου τώρα, μπορεί να πουληθεί, εντάξει. Για μένα μακάρι να μείνει, οκ, okay. Σίγουρα το θέλω. Και αν μείνει, θα κάνει και μια επέκταση λογικά στο συμβόλαιό του, γιατί το επόμενο Γενάρη μπορεί να διαπραγματευτεί με όποιον θέλει. Αλλά θες δηλαδή ένα δεξιμπακ, θες. Για μένα θέλει και αριστερό. Νίκο, επίσης θέλει και να παίξει στο κέντρο υψηλού επίπεδου. Και εκεί θέλει να χάφει έναν καλό. Και όταν λέω υψηλού επίπεδου, εννοώ καλό ο Μανώλης, ναι. Σιώπης. Ναι. Χρήσιμος παίκτης. Θέλει ένα δίπλα στο Σιώπη. Έτσι, θέλει καλό σωματίγια. Ναι. Χρήσιμος παίκτης. Θέλει και εκεί, σίγουρα. Παίκτη υψηλού επίπεδου. Εκεί ψάχνει αριστεροπόδαρο. Αριστεροπόδαρο, χάφ. Ποιοτικό. Ένα παίκτη ο οποίος. Τρεις. Να είναι υψηλού επίπεδου. Σου λέω ένα δεξί μπακ, ένα αριστερό μπακ για μένα. Μπορεί να μην πάρει κιόλας και να μείνει με αυτούς τους δύο που έχει. Ένα χαφ δυνατό. Έναν παίχτη αντί του Γκαρσία, αν φύγει τελικά, γιατί ο Άρης το παλεύει να τον κρατήσει. Και έναν φόρο ο οποίος θα είναι μπροστά, πιστόλι. Θα τη βάζει μέσα. Αυτό. Δεκάρι δεν θα πάρεις μάλλον. Χλωμό το βλέπω για την ώρα. Θα βασιστεί στον Τόνσο. Και το θέμα να δούμε και ποιοι θα φύγουν κιόλας. Γιατί υπάρχουν πολλά συμβόλαια που λήγουν. Υπάρχουν ποδοσφαιριστές που έχουν συμβόλαιο, αλλά μπορεί να μην υπολογίζονται την επόμενη σεζόν. Είναι και αυτά δεδομένα σημαντικά. Όπως ένα συμβόλαιο το οποίο λήγει, ας πούμε, είναι του Βαλεριάνου. Ο οποίος κλήθηκε στην Διεθνή. Του Διεθνή Βαλεριάνου. Βεβαίως. Okay. Μάλιστα. Η ομάδα έχει πρόεδρο, παιδιά. Έχει τεχνικό, αθλητικό διευθυντή. Έχει προπονητή. Ο Ζησβάνος περιμένει τον κόσμο στο γήπεδο. Ο αδελφικός κολλητός του Μανώλη Σιώπη. Ποιον κόσμο περιμένει στο γήπεδο, στο Λίχτενστάιν. Μάλλον εννοείται θα έρθει η εθνική με το καλό να παίξει στην Ελλάδα. Okay. Έχουμε βέβαια ακόμα γι' αυτό. Okay. Η αλήθεια είναι αυτή. Γιώργος Αναελάκης, μάλιστα. Γαλάζια γραβάτα. Δυνατός. Μαλλί ωραίο. Μαλλί ωραίο εκεί πέρα. Ναι, 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 ναι. Σωστό. Τι, μπροστά μόνο η φράντζα, τίποτα άλλο. Ναι, ναι. Το έχει φτιάξει. Είσαι δυνατός. Εντάξει, καλός. Είμαι φαν του μεγάλου, να ξέρεις. Πεθαίνω. Τον πολεμάνε. Ναι, εντάξει, τον πολεμάνε γιατί ρωσόρες ξεφεύγει, ρε παιδί μου. Ναι. Αλλά τον έχω. Είναι πολύ δυνατός. Πολύ δυνατός. Πολύ, πολύ. Πολύ. Τη ραδιοφωνική του εκπομπή δεν έχει ακούσει ποτέ. Πανηγύρι. Σπορ FM. Πανηγύρι. Ναι. Είναι πολύ δυνατός. Πολύ δυνατός. Ράκι τη, γάλιφα. Λοιπόν, κλείσαμε, Νίκο. Τι ωραία αυτά. Φίλε, έπεσε πάρα πολύ μετά τον Μπέργκερ. Ωραία. Τώρα είμαι. Είσαι μόνο για να πας σπίτι να. Αυτό... Για να κοιμηθεί. Πολύ πιθανό, ναι. Ναι. Λοιπόν, αυτό... ο Ολυμπιακός δύσκολα το γυρίσει τη δουλειά. 7 λεπτά από το τέλος, χάνει 19 από την Γκραν Κανάρια. Εντάξει. Με την εικόνα που έχει, φαίνεται πολύ δύσκολο να το γυρίσει. Λοιπόν, αυτά εμείς από εδώ. Ξανά εδώ την Τρίτη. Κανονικά, στην ώρα μας, 10 η ώρα, Μπάλαντερ. Με την άλλη εβδομάδα είναι λίγο πιο ποδοσφαιρική, γιατί θα περιμένουμε και παιχνίδια. Θα έχουμε διάφορα να πούμε. Αυτή, όπως καταλαβαίνετε, έχει πάει περί ανέμων και υδάτων. Ακολουθεί ο Γιώργος Ζαγόρας. Έτσι, κανονικά τώρα και όχι στο χαβαλέ που κάνουμε όταν ξεκινάμε. Ξεκινάει η ζούγκλα και πάει μέχρι αργά. Εσείς μένετε συντονισμένοι στο Λίμπερο. Καλή στοίχημα.gr ήταν μαζί μας φυσικά έτσι. Σε όλο αυτό το διώρο. Η στοίχημα η οποία σας δίνει καθημερινά μια πολύ μεγάλη γκάμα στοιχηματικών επιλογών, τις καλύτερες αποδόσεις που κυκλοφορούν στην αγορά. Έχετε πλέον και το καζίνο, το στοίχημα το οποίο έχει ανανεωθεί και έχει και εκεί πάρα πολλές επιλογές. Είτε είστε στον υπολογιστή σας, είτε είστε στο κινητό σας, είτε είστε στο tablet. Αυτά από εμάς. Καλό βράδυ, καλή συνέχιση, ό,τι κάνετε.